Δεν ξεκινάμε καλά. Έχουμε δυσάρεστες ειδήσεις. Καλημέρα τώρα να πούμε. Καλημέρα, ναι. Λίγο πριν ξεκινήσουμε και ενώ κάναμε το γνωστό χαβαλέ πριν την εκπομπή για καλό κλίμα κτλ. Έρχεται η είδηση, η δεύτερη της ημέρας, αλλά τώρα αφορά και έναν άνθρωπο με τον οποίο λίγο πολύ εμείς μεγαλώσαμε. Σε διπλανά γραφεία. Κάναμε μαζί εκπομπές και δυστυχώς, Κώστα, έφυγε πριν από λίγο από ό,τι μας ενημερώνουν και ευχαριστούμε τον Γιώργο που με ενημερώνει. Ο Γιώργος Καράδαλης, ένας από τους δημοσιογράφους που μαζί με τον Ηρακλή συνέδεσε το όνομά του, έγραψε την ιστορία του Ηρακλή. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά για τον... Το Ηρακλή Σαλονικέ μου και τα λοιπά, οι παλαιότεροι τώρα θα τα θυμάστε. Το ξέρετε βέβαια, εμείς τον κύριο Γιώργο το λέγαμε, κύριο Γιώργο το λέγαμε, τον φωνάζαμε. Εκατοντάδες ραδιοφωνικές εκπομπές για τον Ηρακλή. Πραγματικά ένας άνθρωπος σύμβολο για τον Ηρακλή, ένας δημοσιογράφος ο οποίος κατέγραψε τα πάντα για την ιστορία της ομάδας επί χρόνια, επί δεκαετίες. Εντάξει, τώρα περάσαν τα χρόνια, χάθηκε από το προσκήνιο. Δυστυχώς έφυγε από τη ζωή σήμερα ο συνάδελφος ο Γιώργος Καράδαλης, η σημαία για τους δημοσιογράφους του Ηρακλή, όπως βέβαια και άλλοι της ίδιας έτσι σειράς, να το πούμε στρατιωτικά, χρήσανθε. Έτσι είναι. Ο Σταύρος ο Ρεπανάς, ο κύριος Πλατσούκας, αυτοί όλοι ήταν Ηρακλειδείς, οι οποίοι βοήθησαν πάρα πολύ τότε το σύλλογο να μεγαλουργήσει και δημοσιογραφικά. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει. Καλή δύναμη στους δικούς του. Καλή δύναμη στους δικούς του, πράγματι, συλληπιτήρια. Θα μάθουμε τώρα για την κηδεία και τα λοιπά, να ενημερώσουμε τον κόσμο. Σήμερα το πρωί έφυγε και ο Περικλής Βασιλάκης. Νομίζω ότι αυτό το ξέρετε λίγο πολύ όλοι λόγω, όχι τόσο για τη διαιτησία, αλλά παρόλο που αυτό ήταν το αντικείμενό του, αλλά για το γεγονός ότι έγινε πολύ γνωστό στο ευρύτερο κοινό από τις τηλεοπτικές του παρουσίες, στην Αθλητική Κυριακή κυρίως. Ναι. Ήταν και σε άλλη εκπομπή, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, εκεί τον βλέπουμε περισσότερο. Ο καθηγητής διαιτησίας, Περικλής Βασιλάκης. Σε ηλικία μόλις 64 ετών. Έτσι. Μικρός. Με την γνωστή ασθένεια. Την κακιά. Την κακιά. Την κακιά. Και συλληπιτήρια, και, συλληπιτήρια και στη δική του την οικογένεια. Ξεκινάμε λίγο με βαρύ κλίμα, όπως αντιλαμβάνεστε, και ειδικά για τον κύριο Γιώργο ήταν και λίγο σοκ, γιατί μας το είπε ο Κώστας 12 και 10, λίγο πριν μπούμε, τότε προφανώς το 81 ετών, η κηδεία αύριο στην καρδία, στη μία. Η επιθυμία της οικογένειας είναι να γίνει σε κλειστό κύκλο, λέει η ενημέρωση που έχω από τον Γιώργο το Ματζιούκη και τον ευχαριστώ για την ενημέρωση. Ευχαριστούμε τον Γιώργο. Ναι. Κρίμα, τι να πούμε. Ναι. Τι να πούμε, εντάξει, τώρα ό,τι και να λέμε για τον Καράδαλη, έτσι, νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε τι, εντάξει, ποιος, ο πόνος που... πάντα είναι της οικογένειας, για όλους τους υπόλοιπους ζωή συνεχίζεται, ναι, εντάξει, ναι. Η οικογένεια είναι αυτή που πονά, η οικογένεια είναι αυτή που θα τιμήσει τη μνήμη του από εδώ και στο εξής και θα τιμά τη μνήμη του από εδώ και στο εξής. Εμείς έχουμε και μια εκπομπή όμως, πρέπει να προχωρήσουμε. Η Τρόικα του Λίμπερο 107,4. Καλώς ήρθατε και σήμερα. Έχουμε αρκετά θεματάκια να σας πούμε. Έχουμε καλώς εκ όλων των πραγμάτων μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, η οποία μάλιστα αναμένεται να συνδυαστεί και με μια ανακοίνωση που αναμένεται σε λίγο από τον Αριστέχνη Άρη. Βγήκε τώρα μόλις. Ωραία. Η οποία είναι λίγο διαφορετική από τα τετριμένα. Η ανακοίνωση δεν είναι μια απλή ανακοίνωση, θα το διαπιστώσετε τώρα που θα τη διαβάσει ο Κώστας. Πριν τη διαβάσει ο Κώστα, να πούμε τους χορηγούς της πρώτης ώρας εκπομπής. Μαζί μας η DK Toys που προσφέρει και σήμερα 10 φακελάκια με μεταλλικές τάπες και ένα άλμπουμ για τους μικρούς μας φίλους. Με ένα απλό μηνυματάκι μπορεί να γίνουν δικά σας. FM και ενώ ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526. Απλά να σας πω ότι μπορείτε να το κάνετε παράλληλα με το να εκφράσετε την άποψή σας στην εκπομπή για οποιοδήποτε θέμα εσείς επιλέξετε. Γράψτε δίπλα και το όνομα και τη λέξη τάπες, γιατί δίνουμε και εισιτήρια για τον Άρη 2 και σήμερα. Μπράβο, για το Άρης Αστέρας Τρίπολης. FM και ενώ ονοματεπώνυμο, τη λέξη Άρης, τη λέξη τάπες. Αν θέλετε και τις δύο, θα πείτε και τις δύο κληρώσεις. Βάλτε Άρης τάπες. Ή αν βάλετε μόνο το ονοματεπώνυμό σας, βάλουμε και στις δύο κληρώσεις και όπου είστε οι τυχαίροι. DK Toys που είναι μαζί μας, αν αγαπάς το ποδόσφαιρο, η καλύτερη συλλογή είναι αυτή της DK Toys, μεταλλικές τάπες με όλους τους αγαπημένους ποδοσφαιριστές της Super League, με αποκλειστική συνεργασία
με τη Super League. Ψάχνεις, βρίσκεις και θα συλλέξεις τις μεταλλικές τάπες. Μπορείς να τις ανταλλάξεις μετά τις διπλές με τους φίλους σου. DKToys.gr για περισσότερες λεπτομέρειες και για να δείτε και πολλά περισσότερα, γιατί υπάρχουν διάφορες συλλογές που έχει η DK Toys που μπορούν τα παιδάκια σας ή και τα πιο μεγάλα παιδάκια να συλλέγουν. Μαζί μας και η Dialog. Αν ψάχνεις δουλειά στη Θεσσαλονίκη, Κατερίνη και Βέρεια, μιλάς και διαβάζεις άπτες στα γερμανικά, τότε η Dialog είναι η λύση για να βρεις δουλειά. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες γερμανικές εταιρείες τηλεπικοινωνιών, τουλάχιστον 1.100 ευρώ εισόδημα, επιπλέον προνόμια, πληρωμένες διακοπές, ρεπό σε αργίες, μοντέρνος χώρος εργασίας. Dialog.gr για περισσότερες λεπτομέρειες. Αρκεί, επαναλαμβάνω, να μπεις στη διαδικασία να μιλάς και να διαβάζεις άπτεστα γερμανικά. Και επειδή Χρήστα και Κώστα γνωρίζουμε όλοι ότι αν δεν είναι ο κινητήρας στην καλύτερη κατάσταση, έχει αντίκτυπο και στην κατανάλωση του καυσίμου. Εντάξει. Η καλύτερη επιλογή για να διατηρείτε τον βενζινοκινητήρα σας σε άριστη κατάσταση είναι η Injection Service. Εξοικονομείτε και κάψιμο και χρήματα και έχετε καλύτερη απόδοση του κινητήρα σας με ένα καθαρισμό του συστήματος ψεκασμού του αυτοκινήτου σας. Η Injection Service είναι σε νέες ανακαινισμένες εγκαταστάσεις, διαθέτοντας το πρώτο μηχάνημα στην Ελλάδα για έλεγχο, διάγνωση και καθαρισμό των μπέκ άμεσου ψεκασμού TSI-FSI και σας εκτυπώνουν οι άνθρωποι της Injection Service τα αποτελέσματα της διάγνωσης. Απευθύνεται η Injection Service και σε ιδιώτες και σε συνεργεία. Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα στον κήπο του Καλού. Τηλέφωνο 2310-93-37-87 και στο ίντερνετ injectionservice.gr. Να πάμε κατευθείαν στην ισογραφία, γιατί είναι και η επικαιρότητα αυτή. Υπάρχει ανακοίνωση του Ερασιτέχνη Άρη, που είναι και λίγο μεγαλούτσικη από ό,τι βλέπω. Διαβάζει τώρα ο Κώστας. Ναι, ναι. Και αμέσως μετά έχουμε ένα προγραμματισμένο ραντεβού. Έτσι κι αλλιώς είχαμε, αλλά νομίζω ότι βολεύει ακόμα περισσότερο το γεγονός ότι θα μπορέσουμε να σχολιάσουμε και την ανακοίνωση μαζί με τον πρόεδρο του Ερασιτέχνη Άρη, τον κύριο Ελευθέρη Αρβανίτη. Μετά το διάλειμμα των 12.30 έχουμε το ραντεβού με τον πρόεδρο, ώστε και να μας αναλύσει τα πράγματα τα οποία λένε στην ανακοίνωση, αλλά και γενικότερα να κάνουμε μια κουβέντα και για τον μπασκετικό, αλλά και όχι μόνο, γενικότερα για τον Ερασιτέχνη Άρη, του οποίου ηγείται πλέον ο Λευτέρης Αρβανίτης εδώ και λίγο χρονικό διάστημα. Τι λέει η ανακοίνωση, Κώστα? Η ανακοίνωση λέει: ο Άρης δεν είναι απλά μια ομάδα, είναι η ίδια η ζωή μας, η ζωή όλων των φιλάθλων του. Και κάθε κομμάτι του είναι ένα κομμάτι του εαυτού μας. Όταν ένα κομμάτι κινδυνεύει να ακροτηριαστεί από το σώμα μας, είμαστε εδώ για να μην το επιτρέψουμε. Το τμήμα που έχει χαρίσει τους περισσότερους τίτλους στο σύλλογό μας, η ναυαρχίδα του οργανισμού που λέγεται Άρης, κινδυνεύει. Και καλούμαστε όλοι να σταθούμε στο πλευρό του. Θα είμαστε όλοι εκεί, όπως πάντα. Η ΚΑΕ Άρης βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση. Η ομάδα που έβαλε τον μπάσκετ στα σπίτια των Ελλήνων και μας χάρισε 21 τίτλους εκπέμπει σως. Και όταν σημαίνει συναγερμός, ο οργανισμός Άρης κάνει επιστράτευση άμεσα και μαζικά. Η ανάγκη είναι μεγάλη, αφού το τμήμα μπάσκετ κινδυνεύει αγωνιστικά και μη. Και είναι απαραίτητο να γίνει άμεσα μια σειρά από κινήσεις για να ορθοποδήσει και να ενισχυθεί, ώστε να μην μπλέξει σε περιπέτειες που ούτε από την άκρη του μυαλού μας θέλουμε να περνούν. Ο ΑΣΥΓΜΑ ξεκινά μια σειρά ενεργειών για να βοηθήσει την ΚΑΕ Άρης να σταθεί στα πόδια της. Ανακοινώνουμε λοιπόν τα εξής. Πρώτον, δημιουργείται σήμερα 5η 7 11 λογαριασμός στο viva.gr για να ενισχύσει όλος ο κόσμος οικονομικά την ΚΑΕ. Σε αυτό το λογαριασμό οι φίλαθλοι μπορούν να καταθέτουν το ποσό των 5, 10, 20, 50 και 100 ευρώ. Δεύτερον, στον αγώνα της ποδοσφαιρικής ομάδας με τον Αστέρα Τρίπολη στην Κυριακή 10 11 στις 3, ο ΑΣΥΓΜΑ θα διαθέσει κουπόνια των 5 ευρώ στις θύρες 2, 7 και 9. Η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε ότι από τα 5 από τα 15 ευρώ των εισιτηρίων στις θύρες 1 και 3 θα διατεθούν προς ενίσχυση της ΚΑΕ με την αγορά του συγκεκριμένου κουπονιού. Εντάξει, δηλαδή δεν γίνονται αυτά. Οι φίλαθλοι που θα παρακολουθήσουν τον αγώνα από άλλες θύρες και φυσικά οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας θα μπορούν να ενισχύσουν επίσης την ΚΑΕ. Ο ΑΣΥΓΜΑ Άρης, τρίτον, ο ΑΣΥΓΜΑ Άρης ζήτησε και θα πάρει από την ΚΑΕ Άρης 300 εισιτήρια διαρκείας, των 100 ευρώ έκαστο, τα οποία θα διαθέσει ο ίδιος στους φιλάθλους της ομάδας. Τα έσοδα από τη διάθεση των εισιτηρίων θα ενισχύσουν σημαντικά το ταμείο της ΚΑΕ. Τέταρτον, ήδη δρομολογούνται οι επαφές για μια ευρεία συνάντηση του ΑΣΥΓΜΑ Άρης με επιφανείς φίλους της ομάδας, ώστε να βοηθήσουν οικονομικά σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Είναι άκρως απαραίτητο η ενίσχυση της ΚΑΕ Άρης να γίνει μαζικά και άμεσα. Η ομάδα έχει ανάγκη να δυναμώσει αγωνιστικά και για να το καταφέρει αυτό πρέπει να λύσει μια σειρά από θέματα τα οποία απαιτούν άμεση συγκέντρωση χρημάτων. Αυτός είναι ο λόγος που η καταληκτική ημερομηνία για την οικονομική ενίσχυση της ΚΑΕ είναι 30 Νοεμβρίου. Έτσι όλοι καλούμαστε από σήμερα κιόλας να ξεκινήσουμε την προσπάθεια να μείνει ζωντανό το τμήμα μπάσκετ. Ο Άρης είναι ο κόσμος του και ο κόσμος του ποτέ δεν τον άφησε μόνο. Στην προσπάθεια που ξεκινά κανείς δεν περισσεύει. Σε μια δύσκολη οικονομικά εποχή οι φίλοι της ομάδας, όλοι μας,
Καλούμαστε να προσφέρουμε από το υστέρημά μας, λέει η ανακοίνωση του ΑΣΥΓΜΑ Άρης. Δεν είναι εύκολο, συνεχίζει. Είναι όμως απαραίτητο. Γιατί ο Άρης είναι η ζωή μας και δεν θα αφήσουμε τη ζωή μας να μας φύγει από τα χέρια. Τις αμέσως επόμενες ημέρες θα υπάρξουν περισσότερες και αναλυτικές ανακοινώσεις για όλες τις προαναφερόμενες δράσεις, όπως λεπτομέρειες για τη διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας και όχι μόνο. Αυτή είναι η ανακοίνωση. Είναι μια ανακοίνωση που έχει αρκετά θεματάκια, όπως αντιλαμβάνεστε. Δεν είναι η τετριμένη ότι πάμε να βοηθήσουμε και να θα σταθούμε δίπλα αρρωγή κτλ. Έχει ήδη δρομολογήσει μια σειρά κινήσεων, όπως βλέπετε, με συγκεκριμένο μάλιστα τρόπο για όσους. Γιατί πολλές φορές ακούμε κάποιον: παιδιά, να δώσουμε 10 ευρώ, να δώσουμε 5, να δώσουμε 100. Ανοίξτε ένα λογαριασμό να το κάνουμε. Αυτό πολλές φορές συναντά διάφορα θέματα, ζητήματα και νομίζω ότι το γεγονός ότι κατευθείαν ο Εραστέχνης Άρης μετά το χθεσινοβραδινό του Διοικητικό Συμβούλιο είναι έτοιμος και παραθέτει ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο μπορεί κάποιος να βοηθήσει, είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον απλό κόσμο. Τώρα από εκεί και έπειτα, οι πιο επιφανείς κτλ. Επίσης είναι σημαντικό για μένα ότι ο Εραστέχνης λέει ότι δρομολογώ επαφές και θα κάνω εγώ κίνηση. Δηλαδή δεν το αφήνει στον Κούση που είναι επιφανής Αριανός, ναι, να πάει και να πει: α, παιδιά, γεια σας, πάρτε ένα χιλιάρικο. Έτσι. Ο απλός ο κόσμος λοιπόν έχει τη δυνατότητα με έναν διαφορετικό τρόπο να βοηθήσει, είτε μέσω του Viva, είτε να αγοράσει το κουπόνι την Κυριακή στο παιχνίδι, είτε απλά να αγοράσει το εισιτήριο για τη θύρα 3 ή για τη θύρα 1 αυτομάτως τα 15, ναι, τα 5 από εκεί θα τα πάει η ΠΑΕ μετά στην ΚΑΕ Άρης. Ναι. Επίσης σημαντικό για μένα το γεγονός ότι ζητάει ο ερασιτέχνης να πουλήσει ο ίδιος διαρκείας. Γιατί είναι διαφορετικό να πάει τώρα το εκάστο μέλος του ερασιτέχνη που έχουν και ένα κύριος, αρκετοί από τους ανθρώπους γνωστοί στον χώρο, τον Αριανό, και να πει ο φίλος μου ο Γιώτης ο Πισανής, ας πούμε: Χρυσάνθε, έλα πάρε και φίλε, έχεις ένα διαρκείας. Το έχω πάρει ήδη, όπως καταλαβαίνετε. Ναι. Τον 100 ευρώ να βοηθήσεις την ομάδα. Και είναι διαφορετικό απλά να λέει η ΚΑΕ: παιδιά, ελάτε να πάρετε διαρκείας να βοηθήσετε. Είναι μια σειρά από δράσεις. Θα πούμε περισσότερα και με τον Λευτέρη τον Αρβανίτη μετά το διάλειμμα των 12.30. Και βέβαια δεν αναιρεί όλο αυτό και αυτή η δυναμική για μένα ανακοίνωση του Εραστέχνη και στη σωστή κατεύθυνση το γεγονός ότι υπάρχει πρόβλημα στην ομάδα και είναι μεγάλο το πρόβλημα στην ομάδα, όπως φαίνεται άλλωστε από αυτήν ακριβώς την δράση που αναλαμβάνει ο Εραστέχνης. Γιατί αν δεν ήταν τόσο μεγάλο το πρόβλημα, καταλαβαίνετε ότι δεν θα υπήρχαν όλες αυτές οι κινήσεις και όλη αυτή η δράση και όλη αυτή η κινητοποίηση. Βέβαια, για να υπάρξει αυτό, έπρεπε να χάσει ο Άρης από τον Ιωνικό και από Λάρισα και έτσι, τον Κολοσσό. Έτσι γίνεται συνήθως. Έτσι γίνεται. Εκ των υστέρων. Ναι. Στη χώρα μας. Έτσι γίνεται. Ελπίζω ότι δεν είναι εκ των υστέρων. Ελπίζω ότι είναι έστω αφού έχει χτυπήσει ο συναγερμός. Χρησιμοποιείται και λοζομίζω η λέξη κάποια στιγμή μέσα στην ανακοίνωση. Αφού έχει χτυπήσει ο συναγερμός, τουλάχιστον να μπω στο καταφύγιο, φίλε, να μην τη φάω τη βόμβα στο κεφάλι και δεν προλάβω και διαλύσουν τα πάντα. Γι' αυτό είναι και ο ορίζοντας αυτός της 30ης Νοέμβρη, όχι απλά παιδιά να βοηθήσουμε. 20 μέρες, 25 μέρες έχουμε. Κοιτάξτε να δούμε πώς θα βρούμε μια άκρη, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, το πιο σημαντικό από όλα είναι τα χρήματα. Γιατί αν έχεις χρήματα, θα λύσεις τον μπαν του Ίβερ, θα δώσεις αποζημιώσεις στους παίκτες που δεν θέλεις να κρατήσεις, θα φέρεις κανέναν άλλον παίκτη καλύτερο για να είσαι καλύτερος αγωνιστικά, να κάνεις κανένα δυο νίκες. Προκαταβολές, πληρωμές, έχει. Έτσι. Η καθημερινότητα κάθε ομάδας έχει χαμός. Γιατί δυστυχώς και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ τα προηγούμενα χρόνια είχαν να αντιμετωπίσουν όντως το οικονομικό κομμάτι, αλλά δεν είχαν θέμα επιβίωσης αγωνιστικής. Άρα τα φέραν από εδώ, τα φέραν από εκεί, πηγαίναμε μετακυλούνταν λίγο οι υποχρεώσεις, κάτι πάρε λίγο τώρα 5, θα σου δώσω αύριο 10, και το μπαν της FIBA έτσι και δεν με ρίχνει, απλά είναι μπαν, αλλά όταν έμενε στην κατηγορία και είχες τα τηλεοπτικά σου, είχες μια παρουσία του κόσμου στο γήπεδο, είχες 2-3 μάτς το χρόνο που σου δίναν μια οικονομική ανάσα, έπαιζαν και Ευρώπη, είχες και από εκεί κάποια χρηματάκια, ήσουν οκ. Τώρα όμως. Και είχε και πάντα 2-3 ομάδες που ήταν σάκος του box. Ναι. Πλέον αρχίζουν οι ομάδες. Έτσι είναι. Τώρα λοιπόν όμως που δεν υπάρχουν αυτά και λες, γιατί τα έχει ρυθμίσει σε ένα βαθμό ο Γουλιέλμος, ας πούμε, και ο ΠΑΟΚ τα έχουν ρυθμισμένα σε ένα βαθμό τα χρέη τους. Χρωστάνε. Δυσκολεύονται. Ζορίζονται. Δεν υπάρχουν και έσοδο όμως. Ναι. Όλα είναι υποδικευμένα. Σου λέει όμως δεν μπορώ να κερδίσω χρόνο γιατί χάνω. Πέφτω. Και άμα πέσω, ευχαριστούμε πολύ για την προσφορά σας. Γεια σας μετά. Καταλαβες. Δηλαδή, αυτή είναι η διαφορά σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και για τους δύο. Ο ΠΑΟΚ με την νίκη του, βέβαια, επί του ηφαίστου είναι λίγο καλύτερα
ως πολύ καλύτερα από αυτή τη στιγμή. Δείχνει να είναι καλύτερα, εντάξει, για να είμαστε ακριβείς. Δείχνει μια αφύπνιση. Και οι ήττες που έχει κάνει ο ΠΑΟΚ δεν είναι κάποια εκτός προγράμματος. Εκτός δεν είναι, όχι. Ναι, εντάξει, okay, έχασα τον Άρη στο Νίκ Γκάλης Χολ. Αν χάσει μέσα στο γήπεδο του, ναι, εκεί υπάρχει. Θα υπάρχει θέμα. Αλλά αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει κάνει δύο κακές ήττες. Άντε να πω μία, γιατί εγώ θεωρώ ότι ο Ιωνικός θα περάσει και από άλλες έδρες λίγο πολύ. Αυτή του Κολοσσού, εντάξει. Αλλά από την άλλη, λέω ότι αν παίζει τελευταία αγωνιστική Ρέθυμνο, ο Ιωνικός δεν θα κερδίσει ο Ιωνικός το Ρέθυμνο. Κώστα. Εσύ λες θα κερδίσει. Τελευταία αγωνιστική Ρέθυμνο Ιωνικός. Ποτέ δεν ξέρει τι θα κερδίσει. Εγώ λέω δεν θα κερδίσει. Ναι, εντάξει, θα μου πει μπορεί να μην κερδίσει ούτε Ιωνικός Άρης, για να είμαι και σωστός και δίκαιος. Μπορεί να βάζω πολλά καλάθια τότε. Αυτό συμβαίνει ενίοτε. Αλλά το μπάσκετ δεν είναι ποδόσφαιρο. Το μπάσκετ δεν είναι κάνω μια φάση 0-1, κρατάω μετά ταμπούρι πίσω, κράτησα το σκόρ ηρωικά, κέρδισα. Έτσι. Στο μπάσκετ είναι λίγο δύσκολο. Είναι δύσκολο. Είναι λίγο δύσκολο. Η ανακοίνωση βέβαια, Χρήστε, βλέπω ότι τα πράγματα είναι πολύ άσχημα. Τι εννοείς? Εγώ ήξερα ότι είναι άσχημα. Αλλά από το ύφος της ανακοίνωσης και από τις δράσεις τις οποίες ανακοινώνει και μπράβο του Ερασιτέχνης, βλέπω ότι τα πράγματα είναι πολύ άσχημα. Όχι απλά άσχημα. Θα μας το πει ο πρόεδρος. Είναι άσχημα τα πράγματα. Το πολύ με το άσχημα. Άσχημα το ξέραμε. Είναι. Το πολύ άσχημα είναι εδώ, λέει ότι γιατί? Παιδιά άμεσα τι? Χρήματα. Για να αλλάξει, ναι, ρε. Έχει λογική. Πέφτει η ομάδα, τι ναι, ρε. Έχει λογική, ρε. Συγγνώμη τώρα, το αντιλήφθηκες. Όχι, αλλά. Α, εντάξει. Το καλοκαίρι το λέγαμε και το γράφαμε. Όχι εγώ, ο Γκάτζιος. Για να είμαι και σωστός. Ούτε έλεγα ούτε έγραφα. Τίποτα, δεν έχω ιδέα. Αλλά και το έλεγε και το έγραφε. Και άλλοι συνάδελφοι. Ότι υπάρχει θέμα. Ότι υπάρχει όχι ότι υπάρχει θέμα. Ότι υπάρχει τεράστιο θέμα. Ναι. Όχι ότι υπάρχει θέμα. Άλλο υπάρχει θέμα. Πέρσι δεν υπήρχε θέμα. Ναι, αλλά όταν έλυνε τα μπάν, τον αποθεώναμε. Κακώς τον αποθεώνατε. Αμέ, λέω αμέ. Έτσι. Όχι ατέ, αμέ. Μπράβο. Τον αποθεώναμε. Μπράβο, Κώστα. Λέω αποθεώνατε. Γιατί τον αποθεώνατε. Αλλά λέω αμέ για να είμαι ευγενής. Αλλά δεν έχει σημασία τώρα αυτό. Δεν τον αποθεώναμε εμείς. Όντως δεν τον αποθεώναμε. Ναι, αυτό είναι και το παράπονο που έχει. Το κακό είναι ότι έβγαινε και ο ίδιος και πανηγύριζε. Δεν έχει σημασία ποιος τον αποθέωνε και ποιος δεν τον αποθέωνε. Αυτό είναι θέμα κριτικής και επιλογής του κάθε αναγνώστη ακροατή για το ποιον θα εμπιστεύεται ή όχι εμπιστεύεται απαραίτητα, για το ποιον θα επιλέγει για την καλύτερη δυνατή του ενημέρωση. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα που επηρεάζει μόνο την καθημερινότητα τη δική μας. Το ζήτημα είναι η ΚΑΕ τι κάνει. Το ζήτημα είναι ο Ερασιτέχνης τι κάνει. Εκεί είναι το ζητούμενο. Οι παράγοντες τι κάνουν. Το αν θα τα πω μετά καλά εγώ ή όχι. Οκ, okay, είναι ένα θέμα και αυτό φυσικά. Όταν έχουμε δημόσιο βήμα, θέμα είναι και αυτό. Αλλά αν ο παράγοντας κάνει αυτά τα οποία πρέπει να κάνει, τότε και εμένα θα με οδηγήσει να λέω καλά λόγια για αυτόν. Τώρα θα μου πεις αν δεν κάνει αυτά που πρέπει και λέω καλά λόγια, οκ. Okay. Εκεί είναι ένα άλλο θέμα πάλι. Αλλά δεν αλλάζει την ουσία του πράγματος για την ΚΑΕ Άρης. Ότι έχει και θα έχει πολλά προβλήματα μέχρι να λύσει όλα αυτά τα οικονομικά θέματα. Εκτός αν έρθει κάποιος κάποια στιγμή και πει πάρε 2 εκατομμυριάρες, ευχαριστούμε πολύ, γεια σας. Εντάξει, θα πάμε στο break των 12.30 και όταν επιστρέψουμε καλώς εχόντων των πραγμάτων θα έχουμε τον πρόεδρο του Ερασιτέχνη, τον κύριο Λευτέρη Αρβανίτη, ο οποίος παρεπιπτόντως Κώστα, θέλω να σου πω, ναι, ναι. Ότι πότε ήταν οι περιφερειακές εκλογές? Τότε. Πότε ήταν, πρόσφατα ήτανε. Το καλοκαίρι, το Μάιο, λοιπόν, φιλοξενήθηκε στο παλιό στούντιο του Λίμπερο 107,4 και όλα αυτά που λέγονται τώρα τα είχε πει τότε. Και χωρίς να είναι πρόεδρος του Ερασιτέχνη, με την ιδιότητα του πρώην προέδρου της ΚΑΕ και επειδή ο Αρβανίτης... Είχε πει και άλλα και στη Γενική Συνέλευση που έγινε. Ακριβώς. Είπε και άλλα. Εγώ σου λέω για το λέτε, δεν λέτε και τα είχε πει λοιπόν ο Αρβανίτης εδώ. Πει, μα ο Αρβανίτης τα λέει. Και τα λέει γιατί. Γιατί ο Αρβανίτης πέρα ότι είναι πρόεδρος του Ερασιτέχνη και έχει ένα θεσμικό ρόλο, έχει και το κεφάλι στον Τουρβά. Γιατί το άρθρο 99 το έχει υπογράψει ο Αρβανίτης. Σωστό. Και έχει και εμπειρία. Πέρα από αυτό. Σημαντικότατο. Αν δεν έχει εμπειρία. Έχει και την υπογραφή όμως το πιο σημαντικό. Ναι, αυτό, πιο βασικό στο αυτό. Πιο ναι, σημαντικό πιο κομμάτι. Βασικό. Με επιπροσωπικού, φίλε. Αλλά αν είσαι άπειρος παράγοντας. Εντάξει, ναι. Μπορεί να θεωρήσει ότι η λύση θα έρθει αύριο κτλ. Και έχει και εμπειρία σε αυτή τη διαχείριση ο Αρβανίτης. Θα τα πούμε μαζί του βέβαια, γιατί ναι, ναι. Σε μια παρόμοια κατάσταση πήρε την ομάδα πριν χρόνια. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Αυτό είπα, περιφέρεια, πρώτο σποτ, περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Break και επιστρέφουμε. Συνεχίζουμε. Πάμε δεύτερο ημίωρο. Σήμερα σε πιο μπασκετικούς ρυθμούς, γιατί η επικαιρότητα το επιτάσσει. Και μια που είπαμε μπασκετικούς ρυθμούς βεβαίως, να δώσουμε και μια είδηση. Δώσε. Που έχει έτσι μια μικρή σχέση και με τον Άρη. Χρυσανθέ, ένας πρώην προπονητής του Άρη,
Ο Βαγγέλης Αγγέλου, όπως όλα δείχνουν, θα πάει στη Λάρισα τελικά. Και όχι ο Σκουρτόπουλος. Ο Αγγέλου θα πάει στη Λάρισα. Οχ. Πέσανε δηλαδή. Κάνε το σταυρό σου και κάτω το θυμό σου. Δεν θα έλεγα, οχ. Πάω τον πάω. Καλό. Τι είπε. Το κράτα, πάω κράτα το σταυρό σου. Κάτω το θυμό σου και κάτω το σταυρό σου. Είχε πει. Ο Βαγγέλης Αγγέλου είναι ένας έμπειρος προπονητής. Δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι μαθημένος σε τέτοιες καταστάσεις. Έχει βεβαίως δουλέψει σε δύσκολες ομάδες. Άρα να το ευχηθούμε καλή επιτυχία και όλα τα άλλα είναι, τα υπόλοιπα είναι μέσα στο γήπεδο. Τώρα, ό,τι και να λέμε, είναι θεωρίες. Και από ό,τι έλεγα και με ένα φίλο μου παράγοντα της Λάρισας που μιλούσαμε χθες για το θέμα, Χρύσανθε. Ναι. Το θέμα δεν είναι τόσο ο προπονητής τελικά. Αλλά τι Αμερικάνο θα πάρεις, φίλε, στο μπάσκετ. Έτσι όπως είναι τα πράγματα. Άμα φέρεις ένα παιχταρά, ό,τι και να κάνει. Ναι. Άμα φέρεις ένα-δύο παιχταράδες, σώζεσαι. Ας έχεις προπονητή και το Χρύσανθο. Που έχει σωθεί σίγουρα, έτσι. Βέβαια. Μαζί μας, Στέριο, η Dialog στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Αν μιλάς και διαβάζεις άπτες στα γερμανικά, ψάχνεις δουλειά στη Θεσσαλονίκη, Κατερίνη, Ιβέρια, τότε η Dialog είναι η επιλογή που πρέπει να κάνεις. Dialog.gr για περισσότερες λεπτομέρειες, αρκεί, επαναλαμβάνω, να μιλάς και να διαβάζεις καλά γερμανικά. Θυμίζω ότι έχουμε το δώρο με τα 10 φακελάκια με τις μεταλλικές τάπες από DK Toys. Συν το άλμπουμ για έναν από εσάς και δύο εισιτήρια για το παιχνίδι του Άρη κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης Κυριακή στις 3. Είναι αυτό το παιχνίδι, νωρίς, άρα μπορείτε να πάτε μετά και βόλτα με την οικογένεια και όλα τα υπόλοιπα. FM και όνομα το επώνυμο, βάλτε και δίπλα τη λέξη τάπες ή τη λέξη Άρης και τα δύο μαζί. Στο 545-26 κλήρωση, 2 λεπτάκια πριν τις 2 και μαζί μας την πρώτη ώρα η Injection Service. Ρύθμιση έλεγχου και επισκευή του πεζοκινητήρα σας στην Injection Service για να εξοικονομείτε καύσιμο, χρήματα, να έχετε καλύτερη απόδοση του κινητήρα με το καθαρισμό του συστήματος ψεκασμού του αυτοκινήτου σας σε νέες εγκαταστάσεις. Απευθύνεται και για ιδιώτες και για συνεργεία. Η Injection Service, Απόλλωνος 18 κατ' Οτούμπα, στον κήπο του Καλού, τηλέφωνο 2310-93-3787 και στο ίντερνετ injectionservice.gr. Πάμε να καλησπέρισουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Δεν θα τον καλησπέρισουμε γιατί έπεσε η γραμμή. Θα τον καλησπέριζαμε. Αφού μιλάτε μια ώρα, ο άνθρωπος είναι στη γραμμή. Φίλε, τι να κάνουμε. Μιλάτε μια ώρα. Πρέπει να στηρίξουμε τους χορηγούς που μας στηρίζουν. Ξαναπάρε Μαριλίζ. ωραίο είναι αυτό. Πολύ ωραίο ο Ζαγόρας αυτό. Πάρα πολύ ωραίο το λέω. Το πετυχαίνει απόλυτα το συγκεκριμένο. Το έστειλε στη γραμμή που πέφτει. λοιπόν. Και το δημοσιογράφος λέει ωραία. Δημοσιογράφος. Ο συμπέθερος αυτός εννοείς, έτσι. Ναι. Ο συμπέθερος, ο οποίος πλέον διαφημίζει οίκο ευγύριας. Κανονικός συμπέθερος, δηλαδή νομίζω ότι τον επέλεξαν. Το ψηφίστε που λέει επίσης είναι ωραίο. Το ψηφίστε, ναι. Ψηφίστε! λοιπόν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Μαριλίζ, να πάρε λίγο. Εκτός αν έχει στείλει και δεν το βλέπω. Και στείλει το σε άλλη γραμμή. Όχι, δεν. Τι, δεν έχει. Ωραία, να το γράψω εγώ. Α, να το. Εδώ είναι, το στείλει στο ένα. Ωραία. Για να καλησπέρισουμε τώρα τον κύριο Αρβανίτη, αν μας ακούει. Κύριε Πρόεδρε, τι κάνετε. Είστε καλά. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλά εσείς. Δόξα τω Θεώ, καλά κι εμείς. Ο μπασχετικός Άρης δεν είναι τόσο καλά. Ναι, δυστυχώς. Υπάρχει πρόβλημα. Σοβαρό και επικίνδυνο. Και από ό,τι έχουμε καταλάβει, Πρόεδρε, από την ανακοίνωση που εκδόθηκε πριν από λίγο, το πρόβλημα είναι κάτι παραπάνω από σοβαρό και επικίνδυνο, όπως είπατε. Γιατί βλέπουμε ότι μέσα υπάρχουν εκφράσεις όπως ότι χρειάζεται άμεσα η βοήθεια του κόσμου και μαζικά κτλ. Έτσι. Ναι, γιατί σύμφωνα με το πρόγραμμα έχουμε παιχνίδια τα οποία είναι παιχνίδια τα οποία έχουν μέσα τους το πρέπει, ναι, της νίκης. Σωστά. Και πρέπει να γίνουν κάποιες κινήσεις άμεσα και αυτό βάζουμε τον κόσμο σε αυτή τη διαδικασία να λειτουργήσει γρήγορα ώστε να μπορέσει η ΚΑΕ Άρης να απεμπλακεί από το θέμα της έλλειψης ενημερότητας φορολογικής ασφαλιστικής που έχει και όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ώστε να μπορέσει να κάνει κάποιες κινήσεις γρήγορες, να προλάβουμε κάποια παιχνίδια τα οποία είναι πάρα πολύ κρίσιμα. Η φορολογική ασφαλιστική ενημερότητα λοιπόν δεν έχει λυθεί ακόμα. Γιατί υπήρχε μια αίσθηση ότι έχει λυθεί το θέμα. Τελικά δεν έχει λυθεί. Όχι, όχι. Από όσο ξέρω δεν έχει λυθεί, όχι. Μάλιστα. Θα το λύσουμε τώρα με τις προσπάθειες που κάνουμε. Mm-hmm. Λέγαμε και πριν ότι είστε ένας άνθρωπος, okay, τώρα ηγείστε του ερασιτέχνη Άρη, αλλά έχω την αίσθηση γενικότερα από όλους τους παράγοντες που είναι κοντά στο τμήμα μπάσκετ αυτή την περίοδο, έχετε τη μεγαλύτερη εμπειρία σε διαχείριση μάλιστα τέτοιων καταστάσεων. Πώς ακριβώς θεωρείτε και πιστεύετε ότι μπορεί ο Άρης να βγει από το αδιέξοδο?
πρέπει να γίνουν κάποιες κινήσεις, οι οποίες έπρεπε βέβαια να είχαν ήδη γίνει, αλλά λόγω της οικονομικής δυσκέρειας που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ΚΑΕ Άρης δεν έγιναν. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να ληφθεί το μπαν του Weber. Ναι. Δεύτερον, να υπάρχει στα χέρια της ΚΑΕ Άρης ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα, ώστε να μπορεί να πάρει νέους παίκτες ή να κάνει αλλαγές άλλων παικτών κτλ. Αυτά που θέλει να κάνει ο προπονητής, ώστε να αντιστραφεί η κακή εικόνα που παρουσιάζει η ομάδα στις τελευταίες αγωνιστικές. Όχι τελευταίες, όλες τις αγωνιστικές που έχει παίξει. Αυτές πρέπει να είναι οι κινήσεις, ναι, άμεσες και γρήγορες. Υπολογίζουμε ποσό, δηλαδή μπορούμε να πούμε χρειάζονται τόσα για τη φορολογική ασφαλιστική ενημερότητα, χρειάζονται τόσα για το Weaver. Αυτό είναι συγκεκριμένες δόσεις προφανώς. Η αλήθεια είναι ότι οι νούμερα δεν ξέρω ακριβώς. Υπολογίζω κάποια νούμερα, δεν ξέρω, καλύτερα να το δούμε σε μια άλλη φάση αυτό, εφόσον ναι, μαζευτούν κάποια χρήματα και μετά να μιλήσουμε φυσικά και με την ΚΑΕ Άρης και να μας πει ακριβώς το πόσα χρήματα χρειάζεται για αυτές τις δύο αρχικές κινήσεις που είπαμε. Mm-hmm. Ωστόσο όμως πρέπει να μαζευτούν αρκετά χρήματα, διότι οι ανάγκες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Μάλιστα. Χθες είχατε συμβούλιο στον Εστέχνη, να δεν κάνω λάθος. Mm-hmm. Φαντάζομαι το κύριο θέμα σας ήταν η ΚΑΕ. Θέλετε, εμείς διαβάσαμε βέβαια την ανακοίνωση, να μας πείτε και εσείς με τον δικό σας τρόπο και ίσως και μια-δυο λεπτομέρειες παραπάνω για τον τρόπο που περιγράφεται στην ανακοίνωση ΚΑΕ βοήθεια στην ομάδα. Ναι. Καταρχήν είχαμε δρομολογήσει το συμβούλιο αυτό μέρες πριν και είχαμε ως θέμα την ΚΑΕ Άρης. Θέλω να πω δηλαδή ότι είχαμε κινηθεί από μόνοι μας, γιατί γνωρίζαμε ότι αντιλαμβανόμασταν λόγω της εμπειρίας που έχουμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Σκεφτήκαμε 2-3 κινήσεις σε συνεργασία βέβαια πάντα και με τους οργανωμένους της ομάδας μας. Η πρώτη είναι να ανοίξουμε ένα λογαριασμό, ένα κανάλι στην εταιρεία Viva, όπου θα μπορούν οι φίλαθλοι του Άρη να βάζουν όσα χρήματα θέλει ο καθένας, έχουμε μια διαβάθμιση 10, 20, 50 και 100 ευρώ. Αυτοί που είναι από το εξωτερικό, αυτοί που είναι σε άλλα μέρη της Ελλάδας ή κάποιος που δεν θέλει να μετακινηθεί από το σπίτι του να κάνει την κατάθεση στη Viva. Γιατί πολύ συχνά το λένε ότι παιδιά ανοίξτε ένα λογαριασμό κτλ. Αυτό είναι και πιο εύκολο νομίζω. Βέβαια, ευκολία είναι πλέον. Ναι, φυσικά. Γιατί στην εποχή μας γίνονται τα πράγματα πολύ γρήγορα και πολύ πιο εύκολα. Έτσι. Και χωρίς να ταλαιπωρείται ο κόσμος. Μία κίνηση είναι αυτή. Μία δεύτερη κίνηση είναι σε συνέχεια της απόφασης της ΠΑΕ Άρης με την ενίσχυση των 5 ευρώ στα εισιτήρια του αγώνα της Κυριακής στις θύρες 1 και 3, εμείς είπαμε να κάνουμε το 5 ευρώ αυτό, δηλαδή να δίνεται όποιος θέλει φυσικά στις θύρες 7, 9 και 2 που δεν το επιβάλλει η ΠΑΕ, ωστόσο όμως θα έχουμε εμείς εκεί stand, τα οποία θα δίνουν κουπόνια των 5 ευρώ ώστε και αυτοί που θέλουν να πάρουν, οι οποίοι είναι κάτοχοι διαρκείας ή είναι, αγοράζουν στη θύρα 7, 9 και 2 να μπορούν να δώσουν το 5 ευρώ για να ενισχυθεί η ΚΑΕ. Μία τρίτη κίνηση. Άρα καλύπτονται όλες οι θύρες του γηπέδου με το 5 ευρώ. Ακριβώς. Η ΠΑΕ δίνει το 5 ευρώ από τα πέταλα ως δική της προσφορά και από εκεί και έπειτα αυτός που είναι στην 7 δεν θα πάει να πάρει άλλο. Είναι φυσιολογικό. Με τον κόσμο που θέλει να βοηθήσει και στις άλλες θύρες να δίνει τα 5 ευρώ ώστε να πάνε και αυτά η ΚΑΕ Άρης. Μία τρίτη κίνηση πιστεύω είναι η σημαντικότερη. Μίλησα σήμερα με τον μεγάλο μέτοχο της ΚΑΕ και του ζήτησα 300 διαρκείας των 100 ευρώ τα οποία θα τα διαθέσει ο ΑΣΥΓΜΑ. Είναι ένα σεβαστό ποσό αυτό. Ναι. Πιστεύω ότι μπορούμε να το κάνουμε ήδη. Εμείς είμαστε ένα συμβούλιο 15-30 ατόμων. Από 10 άτομα ο καθένας να προσεγγίσει και να του δώσουμε από ένα διαρκείας των 100 ευρώ μαζεύονται αμέσως 30.000 ευρώ. Πιστεύω ότι μπορούμε μέχρι τέλος του μήνα να το κάνουμε αυτό και φυσικά οι άνθρωποι αυτοί που θα πάρουν τα διαρκείας αυτά θα μπορούν να μπαίνουν και στο γήπεδο για να παρακολουθούν τις αγώνες της ΚΑΕ Άρης. Και η μία τέταρτη κίνηση είναι αυτή που συζητήσαμε όλοι μαζί, να προσεγγίσουμε στελέχη, ανθρώπους, πρώην παράγοντες, φίλους του Άρη, οι οποίοι έχουν μια οικονομική δυνατότητα μεγαλύτερη από κάποιον άλλον ανθρώπων, να μαζευτούμε όλοι μαζί και να δούμε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε το ταμείο της ΚΑΕ Άρης με κάποια μεγαλύτερα ποσά. Δεν έχουμε βάλει ακόμα πλαφόν και θα δούμε πώς θα πάει στο ραντεβού η συζήτηση και κατά πόσο μπορούν να βοηθήσουν αυτοί
οι άνθρωποι οι οποίοι θα έρθουν στο κάλεσμά μας. Mm-hmm. Τώρα το τι θα μαζευτεί από αυτή την τέταρτη για την κίνηση δεν πρίζω, αλλά πιστεύω ότι θα είναι ένα αρκετά σημαντικό ποσό. Mm-hmm. Επειδή παράλληλα με αυτά που μας λέτε, μας δώσετε και την είδηση ότι επικοινωνήσατε με τον κύριο Γουλιέρμο, έχω μία αίσθηση ότι ένα ζητούμενο ήταν και αυτό το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Δηλαδή το κατά πόσο και ο ίδιος είναι δεκτικός, στην επικοινωνία γενικότερα με την οικογένεια του Άρη, το κατά πόσο ο άνθρωπος θεωρούσε ότι μπορεί να τα καταφέρει μόνος του. Υπάρχει και από την πλευρά του αυτή η δεκτικότητα πλέον να αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να πάει όλος ο Άρης μαζί, ότι πρέπει όλοι μαζί να προχωρήσουν με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ναι, στη συζήτηση που κάναμε σήμερα το πρωί κατάλαβα ότι το αντιλαμβάνεται και το δέχεται και φαίνεται ότι κινείται και αυτός προς αυτή την κατεύθυνση της συσπήρωσης και της ενότητας όλων των δυνάμεων του Άρη για να μπορέσει να βγει η ΚΑΕ Άρης από την κρίση στην οποία έχει περιέλθει το τελευταίο διάστημα. Mm-hmm. Ναι, νομίζω ότι είμαστε σε έναν δρόμο καλό. Να πω βέβαια ότι είστε από τους ανθρώπους που είχατε χτυπήσει το καμπανάκι το καλοκαίρι. Έλεγα και πριν, δεν αλλάξαμε στούντιο εμείς, αλλά εδώ στο Λίμπερο σας είχαμε φιλοξενήσει και είχατε σημειώσει όλα αυτά που βλέπουν κάποιοι τώρα. Και είχε ασκηθεί και κριτική σε αυτά που λέγατε, όπως συμβαίνει πάντα στον Άρη. Δηλαδή, όποτε κάποιος ασκεί την οποιαδήποτε μορφή κριτικής, υπάρχει πάντα κάποιος άλλος ο οποίος θα τον κατηγορήσει για κάτι, άσχετα αν είναι την αλήθεια ή όχι. Δεν εξετάζουμε αυτό το πράγμα. Αλλά εγώ θα πω ότι χαίρομαι που βλέπω ότι παρά το γεγονός ότι έχετε και επιπροσωπικού ζήτημα, αν καταστραφεί η ομάδα. Πάτε στην διαδικασία της ενότητας και όχι στη διαδικασία της αντιπαράθεσης. Στον Άρη δυστυχώς έχουμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια να πηγαίνουμε στην εσωστρέφεια, στην αντιδικία και το πιο πιθανό να γινόταν τώρα, εγώ αυτό περίμενα λίγο πολύ, ήταν να μαλώνει ο Αρβανίτης με τον Γουλιέλμο. Να φύγει και να φύγει, να ορμάει ο έξω δεξιά, να φωνάζουν οι μισοί δημοσιογράφοι, οι άλλοι μισοί να αβαντάρουν, να γίνεται μια τέτοια κατάσταση. Ευτυχώς δεν το βλέπουμε αυτό και νομίζω ότι πρέπει να σας πιστωθεί ως ερασιτέχνη αυτό ένα μεγάλο κομμάτι. Και Κώστα, εσείς με γνωρίζετε 20 χρόνια. Δεν υπήρχε περίπτωση εγώ ποτέ να λέω κάτι που αφορά την ομάδα και να είναι είτε ψέματα, είτε για να δημιουργήσω πρόβλημα, είτε γιατί είχα κάποιο προσωπικό θέμα με κάποιον τρίτο. Έτσι. Η κριτική που ασκήθηκε εκείνη την εποχή ήταν από συγκεκριμένα κέντρα τα οποία είναι μηδαμινά σε σχέση με το μέγεθος της ομάδας και σε σχέση με το πόσο αποδεκτός είναι κάποιος στο σύνολο των Αριανών. Και κάτι που είπα και τότε είναι ότι ό,τι και να υποθεί στη συνείδηση των Αριανών ο καθένας μας έχει καταγραφεί. Σωστό. Και εγώ έχω αποδείξει και ο Αριανός Κόνος έχει αποδείξει το πόσο εμπιστεύεται το Λευτέρη Αρβανίτη ή του συνεργάτη του Λευτέρη κτλ. Επομένως είναι κάτι που πλέον δεν με απασχολεί η κριτική ούτε και απασχολεί κανέναν από εμάς. Εμείς είμαστε πάντα υπέρ της ενότητας, είμαστε πάντα υπέρ του να βρίσκονται λύσεις για τα τμήματα και αυτό που μας ενδιαφέρει πάνω απ' όλα είναι τα τμήματά μας να πηγαίνουν καλά. Να μην έχουμε προβλήματα, να έχουμε επιτυχίες, να έχουμε το καλύτερο δυνατό που μπορούμε για τα τμήματά μας και να πετυχαίνουμε τους στόχους μας. Και πάνω σε αυτή τη βάση είναι η πολλωστή φορά που το κάνουμε και το αποδεικνύουμε σε όλους τους Αριανούς ότι δεν βάζουμε τα προσωπικά μας πουθενά, τα βάζουμε τελευταία και πάνω απ' όλα βάζουμε το σύλλογο και την ομάδα, τίποτα άλλο. Mm-hmm. Αλλά όμως αυτό θα γίνεται πάντα στον Άρη, αλλά είναι τόσο μηδαμινοί οι τύποι οι οποίοι ασχολούνται με αυτό το θέμα που δεν τους δίνει κανείς σημασία. Mm-hmm. Βράζουν στο ίδιο τους το ζουμί. Εγώ θέλω να πω και το εξής, θέλω να σημειώσω, επειδή είμαστε σε μια διαδικασία που για μία ακόμη φορά ο Άρης ζητάει χρήματα από τον κόσμο του για να βοηθήσει. Εγώ θέλω να πω κάτι το οποίο δεν είναι πολύ γνωστό και ίσως δεν νομίζω ότι είναι δική μας ευθύνη, γιατί λίγο πολύ μας έχει ζητηθεί και να μην το κάνουμε θέμα για να μην υπάρξει η οποιαδήποτε
το οποιοδήποτε άλλο σκεπτικό, αλλά για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι έχει βγει μια διοίκηση του Ερασιτέχνη Άρη, νέα διοίκηση του Ερασιτέχνη Άρη που έχει διοριστεί από το δικαστήριο και χωρίς καμία απολύτως μορφή σε σχέση με την προηγούμενη διοίκηση, γιατί και εκεί υπήρχαν άνθρωποι που βάλαν και χρήματα στον Ερασιτέχνη Άρη για τις ανάγκες του, είτε για το αέριο, οτιδήποτε άλλο. Είναι πολύ σημαντικό όταν πας και ζητάς χρήματα από τον κόσμο, να ξέρει ο κόσμος ότι το τωρινό διοικητικό συμβούλιο του Ερασιτέχνη Άρη έχει πάρει σουίτα στην ΠΑΕ και την πληρώνει. Σε αντίθεση με το τι γινόταν όλα τα προηγούμενα χρόνια, που όχι μόνο δεν πληρώνονταν η σουίτα, αλλά με την δικαιολογία ότι είναι. Του χρέους. Όχι, ότι είναι το Ερασιτέχνη, το γήπεδο. Το 10%. Ναι, έφερα και τους φίλους μου μέσα. Ναι. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό και το λέω τώρα γιατί βγαίνει μπροστά ο Ερασιτέχνης και λέει Αριανέ, βοήθα. Ένα τμήμα. Για μένα λοιπόν είναι σημαντικό να ξέρει και ο Αριανός ότι αυτοί που είναι στην διοίκηση δεν εκμεταλλεύτηκαν εντός εισαγωγικών το γεγονός ότι είναι εκεί και με πολλές εργατόρες που δεν πληρώνονται φυσικά, είστε αμυστοί όλοι, αλλά πληρώνουν κιόλας για να βλέπουν τον ποδοσφαιρικό και ποιος Άρη. Και το ζητάει δηλαδή με λίγα λόγια. Ναι, αυτό ήταν η πρώτη απόφαση που πήραμε, να έχουμε μια μηνιαία συνδρομή όλα τα μέλη και τα τακτικά και τα αναπληρωματικά του συμβουλίου μας, γιατί έτσι το νιώθουμε. Πρέπει πάντα στον Άρη να δίνουμε και να μην παίρνουμε. Το μόνο που παίρνουμε είναι η ηθική ικανοποίηση και η αγάπη του κόσμου. Από εκεί και μετά, πολύ σημαντικό αυτό που είπατε στην αρχή σχετικά ότι ξαναστρεφόμαστε ξανά στον κόσμο, αλλά το έχουμε πει και πολλές φορές ότι αυτή είναι η δύναμη του Άρη, είναι ο κόσμος του, είναι ο λαός του, είναι αυτός ο οποίος πάντα σώζει τις καταστάσεις και απευθυνόμαστε σε αυτόν. Μακάρι να μπορέσουμε να βρούμε τους κατάλληλους ανθρώπους οι οποίοι θα βρίσκονται στο τιμόνι των επαγγελματικών τμήματων μας, που να μην χρειάζεται αυτό το πράγμα. Σε αυτή τη φάση όμως που είμαστε τώρα, δυστυχώς απευθυνόμαστε πάλι στον κόσμο του Άρη, που πάντα ήταν δίπλα μας και ήταν αρρωγός της προσπάθειάς μας, γνωρίζοντας φυσικά ότι τα χρήματα τα οποία θα δώσει θα πάνε εκεί που πρέπει, ώστε να ωφεληθεί το κάθε τμήμα το οποίο έχει ανάγκη. Έχετε μιλήσει με τον κύριο Γουλιέρμο, υπάρχει στο μυαλό του η σκέψη, ψάχνει ή ψάχνει η ψάχνει Ερασιτέχνη, όχι πέρα από αυτό, για μια διάδοχη κατάσταση πιο ισχυρή οικονομικά? Γιατί ο άνθρωπος όντως ήρθε σε ένα σημείο που λέγαμε όλοι ότι αυτός εμφανίστηκε, δεν υπήρχε κανένας άλλος, τι να κάνουμε. Το σκέφτεται, το ψάχνει. Δεν έχουμε συζητήσει από το θέμα. Δεν έχουμε συζητήσει, δεν έχω μιλήσει, δεν έχω αποσύρει πάνω στο. Δεν ξέρω την γνώμη του. Ίσως τις επόμενες μέρες θα κάνουμε μια συνάντηση για να δούμε πώς πάει η κατάσταση στην ΚΑΕ Άρης, να του το ρωτήσω και να δούμε τι θα μου απαντήσει. Αυτή τη στιγμή δεν έχω κάνει τέτοια συζήτηση με τον μεγαλομέτωχο της ΚΑΕ. Νομίζω ότι εκκρεμεί και μια, να δοθούν και κάποια στοιχεία στον Ερασιτέχνη σε σχέση με τα οικονομικά δεδομένα. Είχε γίνει μια κουβέντα το καλοκαίρι. Δεν ξέρω, τα πήρε ο Ερασιτέχνη αυτά τα στοιχεία? Όχι, νομίζω όχι, δεν τα πήρε. Εννοείται ότι θα τα ζητήσουμε και πιστεύω ότι θα μας τα δώσουν, γιατί έτσι πρέπει και έτσι είναι το νόμιμο και έτσι είναι το σωστό και έτσι είναι καλό και για την ίδια την ΚΑΕ, για να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται και να ξέρουμε πού βαδίζουμε. Ούτως ή άλλως γνωρίζετε όλοι πολύ καλά ότι ο Ερασιτέχνης έχει το 10% των μετοχών της ΚΑΕ Άρης και της ΠΑΕ Άρης και οφείλουν τα τμήματα αυτά να ενημερώνουν τον μέτοχο του 10% να έχει γνώση και το πώς πάει η ομάδα, τα οικονομικά στοιχεία και να γνωρίζει το τι γίνεται. Γνώση να έχει, δεν λέω ότι θα παίρνουμε αποφάσεις, όμως πρέπει να έχουμε γνώση, πρέπει να ξέρουμε. Είναι το ίδιο ακριβώς πράγμα που είναι σε όλες τις εταιρείες. Δεν μπορεί δηλαδή να μην γνωρίζει ένας μέτοχος του 10% το τι γίνεται στο λογιστήριο και στο ταμείο της εκάστοτε ΠΑΕ. Είναι λίγο περίεργος βέβαια αυτός ο νόμος στην Ελλάδα, γιατί δεν δίνει δυνατότητα. Αν δείτε κάτι το οποίο είναι μεμπτό ή οτιδήποτε άλλο, συνήθως, αν πάτε να το κυνηγήσετε εντός εισαγωγικών και να το διορθώσετε, θα έχει πλήγμα η ΠΑΕ και η ΚΑΕ. Δηλαδή είναι αυτό το. Γιατί γίνεται έλεγχος και άμα έρθει ο έλεγχος μετά θα πέσει κανένα πρόστιμο. Θυμάμαι κάποτε με Ζαχουδάνη που έγιναν οι κινήσεις για τα χρήματα του Άγγελου Χαριστέα, καλή ώρα που είναι στην ομάδα, και ήρθε, βρήκε όντως ότι είχαν πάει σε δικό του λογαριασμό και μπήκε 3 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμο στην ομάδα. Στην ομάδα όμως. Δηλαδή. Όντως στην Ελλάδα υπάρχει αυτό το θέμα με τους νόμους, οι οποίοι είναι πολλές φορές άδικοι για την ομάδα. Γνωρίζετε όμως πολύ καλά ότι εμείς έχουμε τεράστια εμπειρία και δεν υπάρχει περίπτωση να δημιουργήσουμε κάποιο θέμα το οποίο θα αποβεί σε βάρος του τμήματός μας. Απλά πρέπει όμως να ξέρουμε το πού βαδίζουμε, ώστε ενδοοικογενειακά
να γνωρίζουμε και να λύνουμε ή να προλαβαίνουμε άσχημες καταστάσεις. Mm-hmm. Γι' αυτό, αυτός είναι ο λόγος τον οποίο θέλουμε να ξέρουμε το που βαδίζουν τα τμήματά μας και πώς ναι. πάνε οικονομικά, τα οικονομικά στοιχεία, ας πούμε. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία σε αυτό το κομμάτι και επαναλαμβάνω ότι στο μυαλό μας πάνω απ' όλα είναι να προστατεύουμε τα συμφέροντα των τμήματων του ΆΡΗ και όλου του συλλόγου. Τέτοιο αυτό γκολ δεν πρόκειται να μπει λοιπόν. Τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό καλάθι είναι στο μπάσκετ. Ναι, ναι, λοιπόν, επί της καθημερινότητας, υπόθηκε εδώ και ένα μήνα ότι το μπαν του Weaver, π.χ. η πρόεδρε που μας είπατε νωρίτερα, είναι τυπικής διαδικασίας για να λυθεί. Όμως δεν έχει λυθεί ακόμα. Θέλει 30 χιλιάρικα τυπικά. 10 λεπτά. Όχι, δεν έχει. Από ό,τι έμαθα, έχει συμφωνηθεί. Απλά πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση. Είναι η υποκαταβολή που έχει συμφωνηθεί. Δεν έχει λυθεί. Εφόσον γίνει η καταβολή της πρώτης δόσης, σίγουρα μετά ο αθλητής είναι υποχρεωμένος και εφόσον το έχει συμφωνημένο να στείλει επιστολή στη FIBA που να λέει ότι έχω συμφωνήσει σε ένα διακανονισμό. Παρακαλώ, άρετε τον μπαν στο σύλλογο ΚΑΕ ΆΡΗ. Όπως έγινε με τους προηγουμένους. Πιστεύουμε ότι θα γίνει τώρα με τα χρήματα τα οποία θα μαζέψουν ναι. Ο ΑΣ, οι οργανωμένοι, η ΠΑΕ ΆΡΗ για να βοηθήσει. Ο κύριος Γουλιέλμος, τι σας λέει στις τελευταίες συζητήσεις που έχετε, σε τι κατάσταση είναι, τι σχέδια είχε, τι δεν πήγε καλά, κάτι δηλαδή. Κάτι πρέπει να λέει, κάποια θέση πρέπει να έχει. Η αλήθεια είναι ότι μιλήσαμε πολύ λίγο σήμερα το πρωί και απλά τον ενημέρωσε για τις κινήσεις που θέλουμε να κάνουμε ώστε να είναι και αυτός σύγχρονος, διότι αυτός θα μας δώσει τα διαρκείας που ζητήσαμε και δεν συζήτησαμε κάτι άλλο. Οπότε δεν έχω εικόνα για την ερώτηση που μου κάνατε τώρα, δεν μπορώ να απαντήσω. Όταν θα βρεθούμε, που σίγουρα θα βρεθούμε, θα ξαναμιλήσουμε και θα ενημερώσουμε και τον κόσμο. Πάντως, πέρα από το θέμα της ΚΑΕ που νομίζω είναι κατανοητό πλέον σε όλους και αξίζει ένα μπράβο στον Εραστέχνη Άρη που κινήθηκε ουσιαστικά και δυναμικά και θα αξίζουν πολλά περισσότερα μπράβο και στον κόσμο που θα διαθέσει τα χρήματά του για να συνδράμει χωρίς πάλι να έχει κανένα αντάλλαγμα. Συνήθως όλες οι υπόλοιπες ομάδες δίνουν κάτι. Ο Αριανός πάει και δίνει τα χρήματα μόνο και μόνο για την αγάπη του και είναι σημαντικό αυτό. Θέλω να σας ρωτήσω και το εξής. Υπάρχουν 2-3 θεματάκια ακόμα που. Το ένα έχει σχέση φυσικά και με την ΚΑΕ και είναι το Αλεξάνδριο. Είχε γίνει μια τεράστια και τη ζήσατε και από την πολιτική της πλευρά είχε γίνει μια τεράστια κουβέντα προεκλογικά από τις πρόσφατες εκλογές ενώ της τοπικής αυτοδιοίκησης κυρίως σε σχέση με το Νίκ Γκάλις Χολ. Φωτογραφίες βγήκαν, ο Εραστέχνης ήταν εκεί, η ΚΑΕ ήταν εκεί. Εγώ αυτό που κατάλαβα τότε είναι ότι τελικά η έξυπνη πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης είχε βάλει τον Εραστέχνη με την ΚΑΕ να μαλώνουν για το ποιος τελικά θα διαχειρίζεται το παλέ και στο τέλος δεν έγινε απολύτως το τίποτα και το παραμικρό. Και ρωτάω εσάς γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά και το καθεστώς χρήσης το προηγούμενο του Νίκ Γκάλις Χολ σε σχέση με τον Άρη, στην προέκταση ακόμα και του Κυλικίου με όλα όσα έχουν γίνει, αλλά και τις προτάσεις οι οποίες είναι στο τραπέζι αυτή τη στιγμή για το αν μπορεί ή όχι ο Άρης να κάνει εντός εισαγωγικών δικό του το Νίκ Γκάλις Χολ. Εντάξει, για τα παλιά είναι έτσι όπως τα είπατε. Εμείς στο μυαλό μας σχετικά με το παλέ, για να μην παρελθοντολογήσω ας πούμε, έχουμε το εξής. Και αυτά έχουμε κάνει μια δουλειά πολύ σημαντική και σε άλλα κομμάτια, αλλά συγκεκριμένα για το παλέ να πω ότι έχουμε ξεκινήσει μια διαδικασία να φτιάξουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση προς το Υπουργείο και στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για να μας παραχωρηθεί το παλέ de sport στην ομάδα μας. Αυτή η πρόταση είναι στα σκαριά, ολοκληρώνεται μέχρι τέλος πιστεύω του μήνα. Και από εκεί και μετά θα πάμε να σου πούμε, παιδιά, έχουμε αυτή την πρόταση εμείς. Είχε η προηγούμενη κυβέρνηση κάνει κάποιες κινήσεις, έχει οριμάσει και πολιτικά το ζήτημα αυτό. Είναι ύστερα στο χέρι της πολιτείας να το αποφασίζει και να το τελειώσει, ας πούμε, για να αποκατασταθεί και η δικαιοσύνη στην πόλη, η οποία τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχει. Είναι πάντα σε βάρος του Άρη, το τι γίνεται εκεί πέρα.
Και πέρα από το ηθικό κομμάτι, πέρα από το ηθικό κομμάτι, είναι και ένα ουσιαστικό κομμάτι αυτό που λέμε, ότι γιατί το Παλέ, καλός ή κακός, έχει βέβαια πάρα πολλά και μικρά παιδιά και ομοσπονδίες που φυσικά και πρέπει να έχουν το χώρο τους και να ζουν μέσα στο Παλέ, αλλά κακά τα ψέματα, το Παλέ το συντηρεί όλα αυτά τα χρόνια ο Άρης. Και στα πολύ καλά του χρόνια, όχι απλά το συντηρούσε, αλλά μεγαλούργησε, αλλά ακόμα και τώρα νομίζω ότι χωρίς το μπάσκετ του Άρη μπορεί να συντηρηθεί ένα τέτοιο γήπεδο. Είναι, δηλαδή μόνο αυτό, κοστίζει στην πολιτεία. Αυτό είναι ένα... Καταρχήν να πω ότι η πρότασή μας δεν έχει σκοπό να επηρεάσει κανέναν από τους συλλόγους οι οποίοι πάνε και γυμνάζονται τα τμήματά τους στο Παλέ. Θα είναι μια πρόταση πάρα πολύ ωραία για όλους τους συλλόγους. Και για τον Άρη φυσικά. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Και ένα δεύτερο, δεν είναι μόνο ότι συντηρούνταν τόσα χρόνια από τους αγώνες του Άρη και από τις δραστηριότητες της ΚΑΕ Άρης το γήπεδο αυτό. Και το έλεγα πάντα και στους υπουργούς και στους γενικούς γραμματείς και στις διοικήσεις του Παλέ ντε Σπορ, είναι ότι ο Άρης είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα, έχει πάρα πολύ κόσμο σε όλη την Ελλάδα και μόνο από τους πόρους που οι Αριανοί πληρώνουν στο κράτος δικαιούται ο Άρης να έχει αυτό το γήπεδο. Δηλαδή δεν είναι η δύναμη του Άρη και η βοήθεια που προσφέρει στο κράτος γενικότερα ως οργανισμός με τον τόσο πολύ κόσμο που έχει, δικαιολογεί δηλαδή να του παραχωρηθεί αυτό το γήπεδο. Δεν είναι μόνο η δραστηριότητα της ομάδας, είναι όλων των Αριανών που βοηθάν το ελληνικό δημόσιο. Πάντως αρκετά μεγάλη επιτυχία νομίζω είχε και η κάρτα φιλάθλου του Εραστέχνη Άρη και μου έκανε εντύπωση αυτό που πληροφορήθηκε ότι στο τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι που είχε με τον Πανετολικό, ότι εκείνη τη μέρα υπήρχαν 250-300 άνθρωποι που πήγαν και αγόρασαν την κάρτα φιλάθλου του Άρη για να πάρουν και το εισιτήριό του. Το εισιτήριό τους. Ενώ θεωρητικά αυτό θα έπρεπε να είχε κοπάσει. Δηλαδή πήρε ο άλλος το διαρκείας, πήρε το εισιτήριο στα πρώτα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό, τα πρώτα 2-3 μάτς. Και όμως υπήρχε πολλής κόσμος που το πήρε την προηγούμενη εβδομάδα. Και νομίζω και μια ανάσα για τον Εραστέχνη αυτή, έτσι. Κοιτάξτε, η κάρτα φιλάθλου πάει καλά. Πάει πολύ καλά και αυτό οφείλεται στο ότι ο κόσμος του Άρη αγαπάει πολύ το σύλλογο και εμπιστεύεται τον νέο ΑΣ, τον νέο Εραστέχνη Άρη. Αυτό που θέλω να πω προς τον κόσμο είναι ότι το 10 ευρώ είναι μια βοήθεια προς τον Εραστέχνη, ο οποίος έχει και αυτός πάρα πολλά δικά του προβλήματα οικονομικά. Δυστυχώς λόγω της δυσφραγίας οικονομικής που υπάρχει στην ΚΑΕ Άρης παράδειγμα, δεν παίρνουμε και τα ποσοστά μας από εκεί, και εκεί βοηθάει ο ΑΣ, πιστώνει δηλαδή, ναι, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στην ΚΑΕ Άρης. Λόγω της ανακαίνησης του Κλεάνθης Βικελίδης που έγινε αυτής της μερικής ανακαίνησης από τον πρόεδρο της ΠΑΕ, και από εκεί δεν παίρνουμε τα χρήματα που θα δικαιούμασταν, γενικότερα έχουμε προβλήματα και απευθυνθήκαμε στον κόσμο. Και ο λόγος που το κάναμε αυτό είναι για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε κάποιες καταστάσεις, να μπορούμε να διαχειριζόμαστε σωστά και να μην δημιουργούνται προβλήματα στον ΑΣ. Έχουμε ευχαριστήσει πολλές φορές τον κόσμο γι' αυτό και κάθε εβδομάδα το κάνουμε που έρχεται και μας βοηθάει με το 10 ευρώ του, και να είναι σίγουροι ότι τα χρήματα τα οποία δίνει πηγαίνουν στα τμήματα και στις υποχρεώσεις του ΑΣ και πουθενά αλλού. Για να μπορέσει ο ΑΣ να γίνει κάποια στιγμή δυνατός, έτσι όπως ήταν παλιά και όπως το ξέραμε, για να μπορεί να παίζει το ρόλο που πρέπει να παίζει ένας ερασιτέχνης σύλλογος σαν τον Άρη και στο σύλλογο, αλλά και γενικότερα στην κοινωνία της πόλης και της Μακεδονίας και όλης της Ελλάδας. Κάντε μας ένα σχόλιο σε σχέση και με το ποδόσφαιρο και αν υπάρχει κάτι, γιατί είναι και στην Κίνα τώρα, είναι επίκαιρο αυτό, γιατί ακούμε πάρα πολλά πράγματα για ανακαίνιση, για σκέπαστρα, για το ένα, για το άλλο. Υπήρχε και μια μακέτα που βγήκε από την ΠΑΕ Άρης κάποια στιγμή. Δεν ξέρω αν έχει, πέρα από το, θέλω να μας πείτε ένα-δυο λόγια για τη συνεργασία με τον κύριο Καρυπίδη για το ποδοσφαιρικό τμήμα, αν υπάρχει κάτι που μπορούμε να πούμε για αυτό το κομμάτι του γηπέδου, γιατί κακά τα ψέματα είναι νταλκάς και το να γίνει ένα καλύτερο ποδοσφαιρικό γήπεδο για τον Άρη. Καταρχήν να πω ότι με τον κύριο Καρυπίδη έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις και πολύ καλή επαφή. Συνεννόμαστε για πολλά πράγματα και φαίνεται εξάλλου αυτό και στις κινήσεις που γίνονται σχετικά με την σχέση ΑΣ και ΠΑΕ Άρης. Για το θέμα της επένδυσης των διαφόρων επιχειρηματιών εκτός Ελλάδας που ο κύριος Καρυπίδης προχωρά,
εκεί το συζητάει, ας πούμε, δεν έχουμε κάτι ανακοινώσιμο. Την είχα δει και εγώ τη μακέτα. Είμαστε εδώ, είμαστε ανοιχτοί σε κάθε συζήτηση, σε κάθε πρόταση να τη δούμε. Πάνω στη βάση βέβαια το ότι το γήπεδο ανήκει στον ΑΣ Άρης. Είναι κάτι που το παραλάβαμε από τους παππούδες μας και τους μπαμπάδες μας και πρέπει να το παραδώσουμε στα παιδιά μας ακέραιο και καλύτερο. Mm-hmm. Ναι. Λοιπόν, Πρόεδρε, κάτι άλλο σημαντικό και νομίζω και τελευταίο, ότι ναι. Από την κοινή μας δράση σε διάφορα σωματεία νομίζω ότι πρέπει να το πούμε. Υπάρχει ένα ζήτημα σχετικά με τα χρέη των αεραστεχνών προς την πολιτεία. Ναι, σημαντικό. Πρόστιμα, προς αυξήσεις, τιμολόγια, τα λοιπά, το ένα, το άλλο. Εδώ να πιστώσουμε, συγγνώμη Κώστα, να πιστώσουμε στην προηγούμενη διοίκηση του Εραστέχνη ότι κατάφερε με τον Γιώργο τον Γιαννόπουλο, που είναι ένας εξαιρετικός νομικός στο κομμάτι αυτό, να μειώσει σε ένα βαθμό τα του Άρη. Δεν ξέρω στον Ηρακλή τι γίνεται. Τελευταία φορά είχα δει ένα 3,21 εκατομμύρια και ζαλίστηκα. Πέντε πήγε. Α, ωραία. Λοιπόν, υπάρχει κάτι σε αυτό το θέμα, μήπως να γίνει μια συντονισμένη κίνηση προς την πολιτεία. Ή τέλος πάντων, αν γίνονται, να μας ενημερώσετε επ' αυτών σχετικά με το ζήτημα αυτό, γιατί νομίζω ότι έτσι μόνο θα ξεκλειδώσουν οι ερασιτέχνες μια και καλή. Να λυθεί το ζήτημα αυτό. Ναι. Καταρχήν, να πω για το πρώτο θέμα με τον Γιώργο τον Γιαννόπουλο. Συνεχίζεται αυτή η προσπάθεια στα διοικητικά δικαστήρια και πετυχαίνουμε κάποιες νίκες και ναι, σωστές αποφάσεις για τον Άρη. Έχουμε επαφή και με άλλα σωματεία που έχουν αυτό το πρόβλημα. Δεν είναι μόνο Άρης ή μόνο ο Ηρακλής, είναι πάρα πολλές ομάδες ερασιτεχνικές σε όλη την Ελλάδα. Θεωρώ από τις συζητήσεις που έχουμε κάνει ότι έχει οριμάσει και στην πολιτεία και στην κυβέρνηση ότι αυτό το θέμα πρέπει να λυθεί, ειδικά για τους ερασιτεχνικούς συλλόγους. Γιατί δεν έχει νόημα να παραμένουν δέσμοι και με μια φιλιά στο λαιμό. Δεν κερδίζει τίποτα. Συλλογική, απολύτως τίποτα. Μα είναι ανίσπρακτα τα ποσά αυτά. Είναι πλέον όριμες οι συνθήκες να ανοίξει αυτή η κουβέντα και να βρεθεί μια λύση ώστε και οι ερασιτεχνικοί σύλλογοι να μπορέσουν να πάρουν μια μεγάλη ανάσα, να λειτουργούν νόμιμα και να μην έχουν πρόβλημα οι παράγοντές τους και γενικότερα να κάνουν πράγματα που θα προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο, γιατί αυτός είναι ο ρόλος μας, που τώρα αυτή τη στιγμή δυσκολευόμαστε να το κάνουμε λόγω της φιλιάς που έχει μπει στο λαιμό του κάθε συλλόγου. Νομίζω ότι οι συζητήσεις πάνε καλά, δεν έχουμε κάτι να πούμε αυτή τη στιγμή ανακοινώσιμο, διότι είναι και λεπτά θέματα αυτά, αλλά θεωρώ ότι σύντομα θα αρχίσει η σοβαρή κουβέντα επίλυση του πολύ σοβαρού αυτού ζητήματος. Πάντως έχουμε συνεργασία με και άλλες ομάδες της πόλης που έχουν το ίδιο πρόβλημα και νομίζω ότι θα το πάμε καλά και εκεί. Ωραία, να σε ευχαριστούμε πολύ, να ευχηθούμε δύναμη και κουράγιο, γιατί είναι δύσκολη προσπάθεια και ελπίζω στο τέλος του Νοέμβρη που λύγει και αυτή η τυπική προθεσμία ενίσχυσης της ΚΑΕ να τα ξαναπούμε και να έχουμε ευχάριστα νέα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα ήθελα να τα ξαναπούμε για να πούμε πράγματα για τον Εραστέχνη. Για τον Εραστέχνη, βέβαια. Και να μην συζητάμε μόνο προβλήματα, γιατί 45 μέρες που είμαστε διοίκηση έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα. Φαίνονται βέβαια από ό,τι βλέπω και επικοινωνιακά το πάμε πολύ καλά, γιατί και μαθαίνει ο κόσμος το τι κάνουμε. Αλλά έχουν γίνει και κινήσεις τις οποίες δεν τις γνωρίζει ο κόσμος. Και πρέπει αυτές κάποια στιγμή να τις πούμε και να ενημερώσουμε τον κόσμο για το τι κάνουμε. Στο επικοινωνιακό πάντως οφείλουμε να δώσουμε συγχαρητήρια στον συνάδελφο που έχει αναλάβει, γιατί πάρα πολύ απλά καθημερινά υπάρχουν 6 με 7 δελτία τύπου του Ερασιτέχνη Άρη για τα τμήματά του. Κάτι που δεν γίνεται με καμία άλλη ομάδα και κανέναν άλλον σύλλογο με εξαίρεση. Περίμενε, πάω να πω με εξαίρεση, ρε φίλε. Τέλος πάντων, ναι. Με εξαίρεση, Στέργιο, πάω να πω τον ΠΑΟΚ. Ορίστε, Στέργιο, αμέσως. Και Κώστα τον Ηρακλή. Εσάς τους δύο πάω να φαντάρω, αλλά δεν με ακούτε. Πέρα από την πλάκα όμως, για μένα είναι πολύ σημαντικό που πλέον είτε είναι ξυφασκία, είτε είναι πόλο, είτε είναι βόλεϊ ή οτιδήποτε, καθημερινά υπάρχει ενημέρωση για όλα τα τμήματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια, ο Αντώνης ο Γκάντζιος είναι εξαιρετικός και κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Γι' αυτό εξάλλου και τον έχουμε δίπλα μας για να μας βοηθάει και να ενημερώνει τον κόσμο του Άρη
για τις προσπάθειες που κάνει ο Ερασιτέχνης Άρης. Και είναι και φίλος μας. Ευχαριστούμε, πρόεδρε. Το καταλάβατε αυτό. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Αυτά λοιπόν από τον Λευτέρη Αρβανίδη, τον πρόεδρο του Ερασιτέχνη Άρη. Κρατήσαμε και λίγο παραπάνω, φύγαμε και από τον break, αλλά υποχρεωτικά έγινε αυτό. Δεν μιλάμε συνεχώς με τους επικεφαλείς των συλλόγων και τον κύριο Κατσαρή πρέπει να φιλοξενήσουμε εντός των ημερών, Στέργιο, γιατί έχει πάρα πολλά ζητήματα και θέματα. Άμα θες να βγάλουμε και τον πρόεδρο του Βόλεϊ παρεδιτώντος, την ιστορία με τους Κουβανούς, Κώστα δεν την είπες. Σου ξέφυγε. Είπε θα βγει. Ποιος, ο Κουβανός. Όχι. Ο Κουβανός πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Λοιπόν, πρόεδρος του Ερασιτέχνη Ηρακλή ποιος είναι? Α, φίλος μου είναι. Ο Θεός. Ο Θεός. Άσε Κώστα, θα τον πάρω εγώ. Λοιπόν, γεια σου Φώτη. Θα βγει. Ήταν αργή την προηγούμενη εβδομάδα και τον βγάλαμε ξαφνικά. Μπορεί να νοικιάσουμε. Έχει... Θα βγει. Να κάνουμε νοικιαζόμενο. Θα βγει αύριο. Να πάμε στο διάλειμμα ή θα το πάμε σε ρί. Τι, όχι, θα πάμε στο διάλειμμα τώρα. Ναι, γιατί πρέπει να πω δύο-τρία πραγματάκια. Έχουμε να πούμε ΠΑΟΚ, έχουμε πολλά και πράγματα. Και για το ποδόσφαιρο και για τον μπάσκετ που. Ακριβώς. Διαβάζω μια είδηση, μου έχει ανέβει πάλι πίεση. Θα τα πούμε αμέσως στο διάλειμμα. Στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ. Σου ανέβει και η πίεση στο μπάσκετ. Ναι. Λοιπόν, πάμε στο break και επανερχόμαστε με Στέργιο Αναστασιάδη να έχει την πίεση ανεβασμένη. Αντιλαμβάνεσαι τι θα γίνει εδώ πέρα, έτσι. Break. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Να πω χορηγούς και να, ναι, να μας πεις γιατί αφήσαμε λίγο δικαιολογημένα βέβαια. Εντάξει, βγήκαμε από το χρόνο μας, δεν πειράζει. Αλλά εντάξει, ήταν ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη. Μαζί μας είναι η Repair Store στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Αν έχει χαλάσει η μπαταρία σου, αν έχει σπάσει η οθόνη σου, αν έχει πρόβλημα φόρτισης. Repair Store, τρία καταστήματα. Βενιζέλου 11 στο κέντρο της πόλης. Βασιλής Όλγας 140 στο κέντρο. Επίσης, κέντρο είναι και Βασιλής Όλγας. Εντάξει, οκ. Okay. Και στην Τούμπα Επιδάβρου 5 με Γρηγορίου Λαμπράκη, repairstore.gr. Ότο καλογερά.gr για να δείτε ακριβώς πώς μπορείτε να διορθώσετε τα πράγματα στο αυτοκίνητό σας, σέρβις, ανοπείο, βαφείο, ανταλλακτικά και αυτοκίνητο αντικατάσταση. Επίσης τρία καταστήματα, Γρηγορίου Λαμπράκη 27, Εσπερίνου 19, Παλαιά Σημακιώριο Κάστρου και 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στη Θέρμη. Και φυσικά ο Mr. Gold είναι μαζί μας, η κορυφαία πίτσα στη Θεσσαλονίκη, 62-85-86, ήδη έχει ανοίξει το delivery κανονικότατα. Και θα παραγγείλουμε εδώ με τον Στέργιο δύο πίτσες κανονικές. Έχουμε 7,5 ευρουλάκια και τρώμε από μία πίτσα με 7,5 ευρουλάκια, φίλε. Όπως είμαι vegan, να ξέρεις. Είσαι vegan. Ναι. Ωραία, θα σου πάρω τότε την πίτσα με μερέντα. Κλαίνει vegan. Κλαίνει vegan. Λοιπόν, πάμε γιατί έχουμε ΠΑΟΚ. Με τι καταρχήν σου ανέβηκε η πίεση στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ? Το Σάββατο στις 5 μεθαύριο, δηλαδή, ο ΠΑΟΚ στο Εγάλεο θα παίξει. Στο Εγάλεο. Με μία ομάδα που δεν ήξερα μέχρι φέτος, το Διαγόρα Δρυοπηδαίων. Έφυγε ο συνάδελφος, την ήξερε αυτός γιατί απέκλεισε τον Ηρακλή. Ναι, δεν την ήξερα εγώ την ομάδα αυτή μέχρι προσφάτως. Έχει ωραίο όνομα. Εκεί παίζει λοιπόν ο ΠΑΟΚ. Ναι. Είναι καλή ομάδα πέρα από το όνομα που δεν είναι και πολύ εμπορικό. Δεν είναι βέβαια από το Εγάλο, είναι από τη Ρόδο. Ναι, αλλά έχει είναι αυτή η μόδα των συγχωνεύσεων στο ελληνικό μπάσκετ εδώ και 2-3 χρόνια. Μάλιστα. Από τη Λίμνο είναι η. Νομίζω από τη Ρόδο. Τώρα. Ρόδο. Ναι. Τέλος θυμάμαι πάντων. Που είχε παίξει ο Ηρακλής πρόπερση και έχασε 21 πόντους. Ναι. Είναι από τις καλές ομάδες της Α2. Ναι. Κατά πολλούς είναι φαβορή να ανέβει στην Α1. Έτσι. Καλή επιτυχία, δεν έχουμε κάτι με το Διαγόρα Δρυοπηδαίων, δεν μας έχει πειράξει. Έπρεπε να το καταλάβουμε το Ρόδο από το Διαγόρα, ζε φίλε. Σωστό και αυτό. Έχεις δίκιο. Ναι. Έχεις δίκιο. Και γιατί. Η ΚΕΔ. Χρήσανδε. Ναι. Ορίζει την αγαπημένη. Έλα, στον κόσμο του ΠΑΟΚ και στον ΠΑΟΚ τη Βάσο Τσαρούχα. Έλα ρε φίλε. Δηλαδή. Και στο Άρη είναι. Είναι η μοναδική εντωμεταξύ. Ναι, εγώ θέλω όμως τη Βάσο Τσαρούχα στο Παλατάκι γιατί, κάποια στιγμή. Γιατί. Γιατί μόνο στα εκτός έδρας. Πρωτοχρονιά. Να την πεις χρονιά πολλά. Γιατί μόνο. Εγώ το έχω πει δημόσια και στο Σταύρο. Ναι. Την προηγούμενη εβδομάδα ότι. Μάλιστα. Εάν σε κάποιο αγώνα είναι η Τσαρούχα στο Παλατάκι, δεν θα τον αφήσω να πάει για να τον προστατεύσω. Θα έχουμε πάει και πατέρα τώρα. Εκεί που είναι. Είναι και πατέρα, είναι μπροστά. Στην καλύτερη να μπει, να πεταχτεί. Φίλε, κάνει θόρυβο αν δεν το καταλαβαίνει στον αέρα. Στο διάλειμμα σας παρακαλώ, η εργασία στο στούντιο. Ναι. Στην να καλύτερη να πεταχτεί μόνο του. Είναι και δίπλα να... Κωνσταντινίδη το μεταξύ. Ναι. Στην χειρότερη να πετάξει την πολυδρόμια μου είναι και μεγάλη. Είναι και η μεγάλη που χωράνε δύο σταύρια μέσα. Σε γυναίκα τέτοιο, ρε φίλε, σε γυναίκα τι να λέμε. Λοιπόν, μετά. Πέρα από την πλάκα, εντάξει. Δεν ξέρω αν είναι καλό, καλή ή κακή διαιτητή. Στα παιχνίδια του ΠΑΟΚ είναι όχι απλά εκνευριστική. Να σου πω εγώ, είναι κακή. Αν δεν ήταν γυναίκα, δεν θα έπαιζε. Απορεί η μισή Ελλάδα πώς έχει φτάσει η συγκεκριμένη κυρία να είναι στην Ευρωλίγκα.
Έχει δηλαδή καλό... είναι το ερώτημα ποιος την πρόκνει διαιτητικά την Τζαρούχα και έχει φτάσει να είναι στην Ευρωλίγκα σε λίγο και στο NBA, δεν ξέρω. Δηλαδή μπορεί να σφίξει και στο All-Star Game. Αν ήταν ο Κώσταντιν, θα ρωτούσαμε αν είναι ανιψιά του Βασιλακόπουλου. Εγώ λέω ότι δεν είναι. Αυτό θυμολογείται, είναι μια κουβέντα καφενειακή, δεν ξέρω. Καφενειακή, εγώ λέω ότι δεν είναι. Το θέμα είναι ότι στον περσινό τελικό σφυρίζει ένα φάουλ ανακάλυψη στον Παπαπέτρου και καθαρίζει τον τελικό. Δεν σου λέω ότι ο Πάοκ θα παίρνει το κύπελο, αλλά μπορεί και να έχει μια ευκαιρία να πάρει το κύπελο. Παναθηναϊκός είναι. Στην φοβερή ΕΡΤ που δεν είδαμε ούτε μισό replay, ενώ βλέπαμε 8 replay σε κάθε φάση τις προηγούμενες, στο τελικό. Είχε χαλάσει. Και θυμόμαστε όλοι τη διαιτησία της Τσαρούχα στο φετινό, πριν από λίγο καιρό, Ιωνικός Νίκαιας Πάοκ. Πρόσεξε, γιατί πάντα είμαι δίκαιος, δεν λέω ότι ο Πάοκ έχασε λόγω της Τσαρούχα, αλλά η ευαισθησία της στα φάουλ που καταλόγησε εις βάρος του Πάοκ ήταν απίστευτη. Εδώ μου από κάποιο σημείο και μετά. Ότι ο Διαγόρας είναι από την Κύθνο. Εγώ σου είπα Λίμνο. Κύθνο, Κύθνο. Κάπου είναι. Λοιπόν, η βάρος του Τσαρούχα λοιπόν θα είναι το Σάββατο. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι το παραμυθάκι πόσο πρέπει δίνει, να τελειώσει άσος, κάποια στιγμή. Ο Άσος πόσο δίνει. Ο Άσος θα πω σε στοίχημα σε λίγο και θα σου πω. Εντάξει. Απλώς καλά τα λέμε εμείς. Ναι. Τι να κάνει, ρε φίλε. Τα προηγούμενα χρόνια ο ΠΑΟΚ ναι. ήταν πολύ μαλθακός με τους διαιτητές που κατά καιρούς ξεσπούσαν πάνω του, είχαν κόμπλεξ ή εξυπηρετούσαν άλλα συμφέροντα. Θα πρέπει λοιπόν ο ΠΑΟΚ να προασπίσει όσο μπορεί τα συμφέροντά του. Δεν είναι ο ΠΑΟΚ και ο Άρης Γιαννακόπουλος να μπαίνουν μέσα στην ΚΕΔ να βρίζουν, να απειλούν και να τους κοιτάνε όλοι στα μάτια. Σωστό είναι ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Τουλάχιστον αυτή η συγκεκριμένη δεν πρέπει να ξανασφυρίξει σε εμάς του ΠΑΟΚ. Ή αν θέλουν να τη βάλουν στο παλατάκι, ξαναλέω. Γιατί δεν τη βάζουν στο παλατάκι. Πες μου εσύ γιατί. Δεν της αρέσει η Θεσσαλονίκη. Δεν της αρέσει. Όχι. Τη Τσαρούχα. Θέλει μόνο στην Αθήνα και στα γύρω-γύρω. Η αλήθεια είναι η διαιτητής που έχει ενώσει Άρη και ΠΑΟΚ αυτή. Ναι. Δηλαδή είναι η μόνη που λέμε τα ίδια πράγματα ακριβώς. Η Τσαρούχα γιατί λοιπόν μαζί με Τζαφλέρι. Okay, άλλος και αυτός. Και Τζαφλέρι έχεις. Και Κάρδαρες είναι η. Ξέρεις τι. Η τριάδα. Μπορεί για ξεκάρφωμα σε αυτό το μάτς φίλε να είναι καλά. Δεν νομίζω χρειάζεται. Όχι λες. Εμένα η τοποθέτηση Τσαρούχα πάντα σε παιχνίδια επικίνδυνων αποστολών μπαίνει. Ναι. Και δεν είναι να πει ότι έχει τρεις κακές εις βάρος του ΠΑΟΚ, μία καλή. Να πει έτυχε. Είναι πέντε κακές και μηδέν για τον ΠΑΟΚ. Καλή διαιτησία. Μάλιστα. Καλή λέγοντας το 50-50 και να μην σφυρίζει φάουλ σε κάθε επαφή παίκτων του ΠΑΟΚ. Τέλος πάντων, αυτά για την Τζαρούχα. Για να δούμε και τις αποδόσεις. Διαγόρας 2,63. Καθαρή νίκη. 1,47 ο ΠΑΟΚ. Κυριακή στις 5. Μάλιστα. Θα τη δούμε και την Τζαρούχα. Και πιστεύω ότι πάλι θα έχουμε να λέμε γιατί θα δώσει τουλάχιστον 18 αφορμές η Τζαρούχα. Πάντως και στο ΠΑΟΚ... Σταύρο που δεν τη συμπαθεί ιδιαίτερα. Ναι. Πάντως ο ΠΑΟΚ ήταν βελτιωμένος στο ευρωπαϊκό του παιχνίδι. Δεν το συζητάμε, δηλαδή ξεπέρασε τις προσδοκίες. Ναι. Το να είναι ο ΠΑΟΚ μέσα στο παιχνίδι 24 δευτερόλεπτα πριν το μάτς να είναι ισοπαλία, 76 όλα. Ναι. Κανένας. Εγώ έλεγα να χάσει ο ΠΑΟΚ με 10-15. Μάλιστα. Αλλά δείχνει η ομάδα σε πρώτη φάση. Εγώ δεν θεωρώ ότι είμαστε σε καλύτερη μοίρα από τον Άρη. Ναι. Να σου πω την αλήθεια. Γιατί πραγματικά και εκεί τα χρήματα δεν έρχονται. Έσοδα. Τίποτα. Η ομάδα παρότι κόντρα στον ύφεστο, αλλά είναι κόντρα στον ύφεστο, δεν είναι κόντρα στο Περιστέρι. Έδειξε πραγματικά πολύ καλό πρόσωπο. Έχει δύο νίκες, το πρόγραμμα είναι δύσκολο. Δεν μπορεί κανείς να είναι σίγουρος ότι ο ΠΑΟΚ την έχει σκαπουλάρει και μόνο ο Άρης έχει θέμα. Λέω εγώ. Όχι, και οι δύο έχουν ακόμα θέμα, απλά έχει μία νίκη παραπάνω. Είναι σημαντικό αυτό. Έχει μία νίκη παραπάνω. Είναι σημαντικό. Λοιπόν αυτά για το μπάσκετ. Περισσότερα. Το Σάββατο ελπίζουμε να μην χρειαστεί να ασχοληθεί κανείς με την Τσαρούχα και δεν θυμάμαι αγώνα που να έχει περάσει απαρατήρητη. Θέλει ναι, να φαίνεται συγκεκριμένη. Ναι. Και η ΑΕΚ έχει πολλά θέματα. Εκεί βέβαια για μένα είναι σκάνδαλο γιατί η Τσαρούχα ήταν αθλήτρια του Περιστερίου. Πήρε το πρωτάθλημα τι έκανε εκεί με τις γυναίκες του Περιστερίου την πρώτη τελευταία χρονιά πριν ασχοληθεί με την διαιτησία και μετά πας και τη βάζεις ένα παιχνίδι ΑΕΚ Περιστέρι. Και έχει βγάλει η ΑΕΚ 22 φάσεις βίντεο. Με 22 φάσεις. Η Άκη είναι πολύ πιο δυνατή από εμάς και δημιουργεί περισσότερο θόρυβο. Θα μου πεις. Όχι μόνο αυτό. Η ουσία ποια είναι, έχασε η ΑΕΚ. Έχασε. Μπορεί βέβαια να μην ξαναπάει σε εμάς τη ΑΕΚ. Αυτή είναι η διαφορά με τις δικές μας ομάδες. Με Αγγελόπουλο και όχι. Με την επικοινωνία όχι. Αυτή που υπήρχε. Όχι. Έτσι. Κόντα σε πάω και Άρη θα την ξαναπούμε πολλές φορές. Ή άμα πάει σε εμάς τη ΑΕΚ, θα πάει στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ φίλε και θα έχεις 22 φάσεις. Παίζει και αυτό. Έτσι γίνεται συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις. Λοιπόν, θα μου δώσει και 1,5 λεπτό λίγο να πούμε τα νέα της προπόνησης. Τα οποία είναι φρέσκα. Όχι τώρα, τα οποία είναι φρέσκα. Φρέσκα. Και ευχάριστα
όταν διαβάζουμε ότι ο Μαωρίσιο μπήκε στο κανονικό πρόγραμμα της ομάδας χωρίς να αισθανθεί ενοχλήσεις, είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Ο Μαωρίσιο δεν λέγαμε ότι δεν θα παίξει βέβαια στο Ηράκλειο. Α, δεν παίζει. Μπήκε σήμερα στην προπόνηση. Θα παίξει στο Ηράκλειο, όχι. Όχι. Νομίζω ότι θα είναι και εκτός αποστολής. Αυτός για είναι... να είναι έτοιμος στο μάτς με τη Λάρης ακολουθεί. Αυτός μπήκε και ξαναχτύπησε. Τι έκανε, τι έγινε. Μπήκε, έπαιξε δύο μάτς με αλλαγή, αν θυμάσαι. Ένα στην ΑΕΚ στο 85 που για μένα λάθος του Φερέιρα, στο 2-2. Παίζει και στο επόμενο άλλο 20 λεπτό, τραυματίζεται στον τετρακέφαλο και επιστρέφει σήμερα. Αυτό είναι που παθαίνουν, που λένε πολλές φορές οι αθλητές που έχουν κάνει χιαστούς, ότι όταν επανέρχονται, τους βγάζει ζητηματάκια μυϊκά, μικροπροβλήματα, τα οποία όμως προκύπτουν ακριβώς γιατί 6 μήνες δεν κάνανε την πρέπουσα προπόνηση. Και αν χρειαστεί ένα αλφα διάστημα για έναν κανονικό ποδοσφαιριστή χωρίς τραυματισμού στο τετρακέφαλος, για τον Μαωρίσιο και τους υπόλοιπους είναι αλφα συν. Πόσο χρόνο είναι ο Μαωρίσιο? 30 πλάς είναι, δηλαδή, πόσο είναι. Και όταν ανέβεις πάνω από το 31-32, εκεί είναι ακόμα πιο δύσκολο. Δηλαδή, ένα πράγμα πρέπει να προσέξει σίγουρα, είναι ο Βιερίνα πρέπει να το προσέξει αυτό. Μα γι' αυτό βλέπεις ότι ακόμα δεν έχει πάρει 90 λεπτό. Ναι, ούτε ο Μαωρίσιο έχει πήρε όμως, όπως λέει. 20 λεπτό πήρε. 5 λεπτό και 20 λεπτό. 25 λεπτό. Νομίζω ότι ο Μαωρίσιο θα είναι εκτός αποστολής για το Ηράκλειο. Θα παίξει, αν όλα πάνε καλά, κάνει 20 λεπτό με τη Λάρισα στην Τούμπα. Έχει διακοπή και αν μπορέσει να είναι έτοιμος για το μάτς με τον Ολυμπιακό. Εκεί στα χαφ. Θα είναι βασικό ο Βιερίνια, νομίζω. Εκεί στα χαφ έχει ένα θέμα ο ΠΑΟΚ με την έννοια ότι έπεσαν μαζεμένοι οι τραυματισμοί. Ναι, αλλά πάλι καλά παιχτό. Που μας βγήκε το παιδί αυτό από την Κροατία, ο Μίσιτς, από το πουθενά και. Κοίταξε, τόσο από το πουθενά. Τώρα δεν είναι, να σου πω κάτι. Κοίταξε. Δεν είναι ο Φούφουτος. Ναι, όχι, δεν είναι ο Φούφουτος. Είχε παίξει όμως στην Sporting 2 μάτς στα 2 χρόνια που λέει ο λόγος. Να σου πω κάτι. Έρχεται στον ΠΑΟΚ, μπαίνει στο rotation, δεν δείχνει κάτι το αμάν. Ως αλλαγή ο Λουτσέσκου μπαίνει, βγαίνει και λέγαμε το καλοκαίρι με τον Σταύρο περιμένουμε να είναι ένας καλός ρολίστας να συμπληρώσει το rotation, να μην πιάνει την καρδιά σου αν δεν έχεις τον Μαωρίσιο ή τον Ντόγκλας που τον περιμέναμε και βλέπεις ο Μίσιτς και γκολ δίνει και βαθμού σώζει και αίτητα σώζει έτσι, σωστό. Και τρέχει παντού και καλύπτει. Και είναι αυτό που λέει και ο Σταύρος ότι είναι μεγάλη υπόθεση να κάνεις το απλό στο ποδόσφαιρο. Έτσι. Απ' την άλλη, αν έπαιζε 25 παιχνίδια στη Sporting Λισαβόνας, δεν θα ερχόταν στέρεο. Άμα ήταν και καλό και όλες, φυσικά δεν θα ερχόταν. Αυτό είναι. Εντάξει, κακά τα γιατί ψέματα. Αυτό είναι το ελληνικό πρωτάθλημα. Να μην γελιόμαστε. Όχι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Μας. Καταρχήν, αν έκανε 25 συμμετοχές εκεί, θα έπαιρνε κανένα εκατομμυριάκι. Με 25 συμμετοχές βασικός. Τώρα, βέβαια, η Sporting είναι σε μια κατάσταση περίεργη. Αλλά γενικότερα αυτές οι ομάδες. Μόνο αν έχουν κάποιον εκεί καλύτερο, όπως έγινε με το πώς να λέγανε αυτόν που ήρθε από την Πόρτο, Ολιβέρα. Μόνο αν έχει κάποιον μπροστά του ένας τόσο ποιοτικός παίκτη που μπορεί να έρθει και πάλι θα έρθει έτσι όπως ήρθε και αυτός. Ήρθε ένα εξάμηνο δανεικός και σου λέει: τον θες, δώσε 10 εκατομμύρια να τον πάρεις. Εντάξει, υπάρχει. Μα εκεί παίζουν μπαλάρες, Χρήστανθε. Η Πόρτο και η Sporting και η Ντινέζε και. Έτσι είναι, έτσι είναι. Έτσι είναι, έτσι είναι. Και μια και λέμε για το Μίτσι για να το κλείσουμε. Ναι. Δεν έκανε το τελευταίο κομμάτι της προπόνησης για λόγους αποφόρτισης. Το φάγαμε. Όχι, εντάξει, είναι προγραμματισμένα αυτά. Παίκτες που έχουν κάνει συνεχόμενους αγώνες, κάποιες μέρες της εβδομάδας να μην πάνε μέχρι τέλους. Ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ θα ταξιδέψει στο Ηράκλειο αύριο, χωρίς Βαρέλα και χωρίς Βέρμπλουμ. Όλοι οι υπόλοιποι θα είναι κανονικά. Θα δούμε αν ο Μαωρίσιο ταξιδέψει μαζί με την ομάδα ή όχι. Μία προπόνηση αύριο, 10.30 το πρωί στην Τούμπα και συνέχεια αναχώρηση για το. Πανέμορφο, όχι. Το Ηράκλειο. Πανέμορφο δεν το λες. Εκεί που οδηγείς βλέπεις μια πολυκατοικία σου πριν τον δρόμο. Μπροστά, κανονικά στην είσοδο. Πανέμορφο είναι η πιο άναρχη πόλη, πιστεύω, φίλε. Έχει κι άλλες. Η πιο άναρχη είναι το Ηράκλειο. Έχει κάτι πύργους, κάτι τέτοια. Δεν έχω πάει πύργο. Έχει κάτι πύργους, έχει Κοζάνη. Κοζάνη, δεν έχεις πάει Κοζάνη. Πάνε στην Κοζάνη λίγο. Έχει. Δεν συγκρίνεται. Το Ηράκλειο δεν συγκρίνεται. Πασοκάρα, το Ηράκλειο είναι ωραίο, έχει θάλασσα. Ό,τι έχει θάλασσα είναι ωραίο. Ναι, αλλά μας πήραν τα Χανιά, ρε φίλε όμως. Μας πήρε τα Χανιά. Και. Ο Πλωτανιάς. Τα Χανιά. Μας αστέρισε. Θα σου πω εκτός αέρα. Μας στερίζανε Χανιά. Μια ιστορία που θα με συνδέει με τα Χανιά πλέον πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Μας στερίζανε Χανιά. Ναι. Λόγω Πλατανιά. Μας στερίζανε τη Μυτιλίνη. Ναι, ρε φίλε. Περνούσαμε. Ας τη Μυτιλίνη όμως. Να είναι καλά και ο πατέρας του Μανούσου. ο μπαμπάς Μανούσος. Ο πρώην άσος του Πανιωνίου που ήταν ο άνθρωπος. Ναι. Πήγε στον Ανατρόπο όμως. Και η αδερφή Μανούσου. Power. Δεν την γνωρίσαμε από κοντά την αδερφή Μανούσου. Γνωρίσαμε τον πατέρα Μανούσου, ο οποίος είναι απίστευτος άνθρωπος και ιστορίες που λέει για εκείνη την εποχή. Γιατί ο μπαμπάς Μανούσος ήταν ο μόνος ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής που ήταν αρχηγός Εθνικής Ελπίδων και όλοι οι άλλοι παίκτες ήταν του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ. Και αυτός ήταν του Πανιώνιου. Και να σου πει ιστορίες για Τσιαντάκι, για όλη εκείνη τη φουρνιά. Τσιαντάκι. Θα κλαις μέχρι αύριο. Λοιπόν, μας πήραν και την Κέρκυρα. Ναι, ρε φίλε, ωραίο ήταν η Κέρκυρα. Και μας φέραν τι, τον Όφη.
Εντάξει, Ηράκλειο. Αυτό. Εσάς. Όλα στραβά, όλα στραβά. Τέτοια γκίνια. Έχεις γκούγια όμως, Λάρισα έχεις φιλέ. Τι να συγκρίνω, την Κέρκυρα, τη Μυτιλίνη και τα Χανιά με τη Λάρισα. Σωστό, τα Χανιά θα σου πω εκτός αέρα. Ωραία. Πάμε στο διάλειμμα. Πάμε στο διάλειμμα, ναι, το τελευταίο. Εσείς μπορείτε ακόμα να στέλνετε για τις τάπες Super League που έχει και παίκτες του Όφη μέσα. Έχει λαό. Έχει λαό, ναι. Σήμερα. Περισσότερο έχει για τις τάπες, φίλε, παρά για τον Άρη τώρα. Θα τα δώσω το απόγευμα, παιδιά. Ένας έχει στείλει του Άρη. Θα δώσω το απόγευμα. Αν δεν θέλετε, FM και ενώ ονομάτε μόνο, αποστολή στο 54. Θα σου ζητάνε όταν δεν θα δίνει, ξέρω εγώ, την Παρασκευή. Όχι, το απόγευμα ζητάνε περισσότερο. Εντάξει, είναι όλα about tactical, βέβαια. Φυσιολογικό. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε στο break και επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Ένα δεκαλεπτάκι έχουμε ακόμα. Ναι, όντως. Για να μπει μετά ο Όξο από εδώ. Δεν τα κατάφερε χθες ο Ολυμπιακός μας, Χρήσανθε. Μεγάλη στεναχώρια. Κρίμα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι είναι κρίμα και δεν είναι καθόλου κρίμα, Χρήσανθε. Όχι, κρίμα που δεν έχουμε βαθμούς, αυτό εννοώ. Και θα μας περάσουν όλοι. Ναι, να φροντίσουν οι ομάδες μας. Και δεν θα παίζουν καθεμία από ούτε με τον Άγιαξ. Η καθεμία από το μετερίζει της να φροντίσει να πάρει βαθμούς. Τι έκανες. Μια τρύπα στο νερό. Μάρα. Όπως πρόπερση με την έστρα σου. Αυτό λέμε. Αλλά αυτή η αηδία. Εσύ τι περίμενε να κάνει να πάρει βαθμό την Μπάγερ. Όχι, εγώ πρέπει να φάει 5. Εντάξει. Απογοητεύτηκα. Μέχρι το 70 εντωμεταξύ ήταν στο 0-0, φίλε. Το πάλευε. Με 26-5. Με 26-2 τελικές. Στο μεταξύ ανεβάζω κείμενο στο 24 ότι οι νέοι του Ολυμπιακού δεν δείξαν τον δρόμο. Γιατί φάγανε 6. Μόνο. Και ξεκινάει το μάτι K19. Και βάζει γκολ 1-0 και λέω. Έχει πλάκα τώρα, κάτσε να δει. Αλλά εντάξει. Τι. 3-0 μόνο. Η Δυναμό Κιέβου. Δύο πέναλτι για τους Ουκρανούς, ένα στο 10 και ένα στο 45-1. Το είδαμε το μάτσι. Όχι, δεν το είδαμε. Οι Ουκρανοί αλήτες μας μπλόκαραν το YouTube. Δηλαδή έλεγε ότι για την Ελλάδα δεν υπάρχουν δικαιώματα. Α! Είδες εσύ, μόνο εσύ θα τα κάνεις, ΠΑΟΚ TV. Ναι. Τέλος πάντων. Άρα στο ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου. Θα τους το μπλοκάρεις για την Ουκρανία. Να μην το μπλοκάρουμε. Να το μπλοκάρουμε για την Ουκρανία. Θα μου πεις τώρα το 3-0. Ιβάν, γι' αυτό έγινε, φίλε. Ουκρανία, Ρωσία, λες, ε. Και εσύ πρέπει να τα μπλοκάρεις τώρα. Πάντως είναι πολύ καλή ομάδα Δυναμό Κιέβου. Το γκολ που δέχτηκε ο ΠΑΟΚ στο γύρο στο 70 του 3-0 νομίζω ήταν μαχαιριά. Ναι. Με το 2-0 λες, σκοράρω πρώτος. Δύσκολο πάλι, αλλά τέλος. Δύσκολο πάλι. Αλλά το 3-0 νομίζω ότι αφήνει ελάχιστα περιθώρια για ανατροπή. Να περάσει ο ΠΑΟΚ η K19 στην επόμενη φάση του Youth League της UEFA. Mm-hmm. Κάπου εδώ νομίζω θα τελειώσει η ευρωπαϊκή πορεία. Εντάξει, το του δικεφάλου, αλλά. Εντάξει, ποδόσφαιρο είναι. Κοίταξε, ο Άρης έτσι έλεγε με τη Μόλντε και πήγε παράταση, φίλε. Ναι. Εντάξει, ποδόσφαιρο είναι. Όπως ναι, απλώς φαίνεται ότι η Δυναμό Κιέβου είναι η καλύτερη του ΠΑΟΚ. Ενώ η Μόλντε δεν ήταν καλύτερη του Άρη. Είναι K19. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Ναι. Το παιχνίδι ρεβάνς θα είναι 27 Νοεμβρίου στο γήπεδο της Τούμπας. Θα είμαστε εκεί. Αν γίνει κάποιο θαύμα για τα παιδιά του Παύλου Γκαρσία, καλό θα είναι. Αν όχι, θα επικεντρωθούν της K19 στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πολύ ωραίο το μικρόφωνο. Αυτό πέφτει και ο Παπαδόπουλος το κάνει το πρωί, το απόγευμα αυτό. Δεν ξέρω. Ναι. Θα τη βρούμε την άκρη. Γιατί παίρνει το άλλο. Το άλλο ήταν εδώ ο συνάδελφος. Θα τη βρούμε την άκρη. Εσύ πότε γιορτάζει, 26 Νοεμβρίου γιορτάζει μαζί με το Στέλιο. Ναι. Μάλιστα. Πλέον έχω βαρεθεί κάθε χρόνο να με ρωτάνε φίλοι μου. Το να με ρωτήσει εσύ που. Εγώ πρώτη φορά. Εντάξει, ναι. Okay, το να με ρωτάνε φίλοι μου επί 20 χρόνια γιορτάζει σήμερα. Εγώ μου το κάνει κάθε χρόνο αυτή την ερώτηση. Εμένα μου κάνουν κάθε χρόνο την ερώτηση να γιορτάζω τα Χριστούγεννα. Ενώ λέω 19 Μαρτίου. Ναι. 19 Μαρτίου. Τέλο πάντων. Πλέον, μαζί με, πλέον την, έχουμε, με τη μανούλα μου δηλαδή. Πλέον έχουμε μπει και στο εορτολόγιο. Στέριο. Κανονικά. Κάποτε δεν υπήρχε. Το Στέριο από πού βγαίνει από κάπου. Στέριο είναι Στέριο. Από το Στέριο. Ναι. Άρα δεν υπάρχει Άγιος, υπάρχει. Άλλον ότι υπάρχει, αλλά δεν υπάρχει. Εγώ δεν έχω βρει. Άρα, αλλά είναι Στέριος. Δεν έχει σχέση ούτε με Αστέρι, ούτε με Στελιανό, με τίποτα. Ναι. Είναι Στέριος. Και το Βάλαν και το Βάλαν την ίδια μέρα με το Στέλιο. Επειδή ταιριάζει. Το Βάλαν ταιριάζει, τσόντα, καταλαβες. Μην το παιδί έχει ψυχολογικά προβλήματα και δεν έχει γιορτή. Το Αγίο πάντων, άστο. Ναι, σωστό. Ναι, αυτό. Έχω τον κουμπάρο με τον Ηρακλή. Που λέει, πότε γιορτάζεις, λέει, είναι μια γιορτή με τα αρχαία ονόματα υπάρχει μια μέρα. Θλίψη. Θλίψη. Ας γιορτάζει με τον Ηρακλή τον κανονικό. Το Σαλονικιόν. Το Σαλονικιόν. Τον χίλια χρόνια Ηρακλής. Των νέων πόρων.
Τον ποιον από όλων. Το ιδρυτικό σωματείο. Το ιδρυτικό. Τέτοιο μπάκαλο δεν έχω καταλάβει ποτέ. Δεν έχω μπει στον κόπο να καταλάβω. Ποιο είναι το ιδρυτικό, ποιο είναι ο ερασιτέχνη. Είναι ερασιτέχνη το ιδρυτικό σωματείο. Ναι, το έχω καταλάβει. Είναι η πόρη αυτό από εκεί. Το ιδρυτικό ερασιτέχνη του ΓΣ, η ΠΑΕ, η νέα. Δεν, πραγματικά παιδιά. Δεν έχω μπει στον κόπο να μάθω τι και πώ. Δεν με ενδιαφέρει κιόλα. Είναι αυτό το πράγμα. Είμαστε ειλικρινεί. Ούτε ο Άρης το ΠΑΚ ποτέ είχαν την ευκαιρία να. Να προχωρήσουν. Είναι λείπει ο Κούσης και τα λέμε τώρα. Καταλαβες. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Τι θα έλεγε ο Κώστας, ότι είναι τα πράγματα ξεκάθαρα. Εδώ γίνεται μπάχαλο. Ναι. Τέλος πάντων, αυτά και για τον Ολυμπιακό γενικότερα. Η Ελλάδα παραμένει στη 15η θέση. Παραμένουμε όμως, Παραμένουμε. Σήμερα, από ΕΛ σήμερα. Ναι. Τι θέλουμε, να μην κερδίσει. Πάντως το σενάριο να πέσουμε στη 16η και πιο κάτω και να βγάζει σε, όχι του χρόνου, την επόμενη, την επόμενη σεζόν μία ομάδα στο Champions League. Και καμία στο Europa League και τρεις ομάδες στο Europa League, δύο είναι εφιάλτης, εντάξει. Και δεν ξέρω αν θα μπορεί η Ελλάδα, αν μπει στα μονοπάτια αυτά, να ξανασηκωθεί. Είναι. Δηλαδή τρεις στο Europa League, δύο που θα είναι υποβαθμισμένο, αλλά δεν θα είναι και τόσο χάλια για να πούμε εμείς σαν ελληνικές ομάδες ότι, αλλά θα είναι η τελευταία κατηγορία τώρα, Europa League 2. Εντάξει, λίγο πολύ νομίζω δεν θα έχει πολύ μεγάλες διαφορές βλέποντας τις ομάδες. Θα έχει και κανένα δυο καφενεία, αλλά δεν θα είναι. Ναι, θα έχει την ένατη της Αγγλίας. Όχι. Τη δέκατη της Ισπανίας. Τι όχι. Όχι μόνο, όχι. Τους εκτοέβδομους θα έχει πάλι. Απλά δεν θα. Πώς θα έχει τους εκτοέβδομους. Θα υποβιβάζονται. Οι τέσσερις είναι το Champions League στην Αγγλία. Οι τρεις είναι στο Europa League. Και από τον 8ο μέχρι το 10ο θα είναι στο Europa League 2. Θα πέφτουν κάποιοι από το Europa League. Κάπως έτσι είναι το σύστημα. Θα πέφτουν κάποιοι από το Europa League. Απλά δεν θα μπορεί στη Manchester United που τώρα παίζει στο Europa League να την έχει. Κατάλαβες. Ναι. Ποτέ. Αυτό θα γίνει. Δηλαδή κάποιες 4, 5, 6, 10 ομάδες που είναι πολύ καλές και δεν παίξαν Champions League ή αποκλείστηκαν από το Champions League και πάνε στο Europa League, αυτούς δεν θα τους έχεις ποτέ πλέον. Καλό θα είναι λοιπόν να παραμείνουν οι θέσεις όπως είναι ένα, στο Europa League. Ένα είναι το ΑΠΟΕΛ. Ο ΑΠΟΕΛ. ΑΠΟΕΛ Καραμπάχ σήμερα. Ναι, αυτό είναι σημαντικό. Αν δεν κερδίσει ο ΑΠΟΕΛ νομίζω ότι έχει περισσότερες και μας σώζει η Σαχτάρ χθες. Ναι. Ότι οι Κροάτες ήταν 3-1 για όσοι δεν το ξέρουν στο 93 και έληξε 3-3. Αν δεν το πέναλτι της Σαχτάρ το οποίο δεν στο 97,5. Στο 90. Με 5 λεπτά καθυστερήσεων. Σκάνδαλο. Πρόσεξε όμως. Άλλο σκάνδαλο. Δεν ήταν το κανονικό το πέναλτι αυτό που έδωσε. Δίνει άλλο πέναλτι το οποίο βλέπει ότι δεν είναι και στην ίδια φάση έχει γίνει άλλο πέναλτι μέσα στην περιοχή και τελικά δίνει αυτό. Είναι εκπληκτικό αυτό που γίνεται. Δηλαδή συνεχίζει ένα πέναλτι το οποίο είναι βουτιά. Πάει στο ΒΑΡ, του λέει ο άλλος δεν υπάρχει πέναλτι σε αυτό. Και βλέπει την αγωνιά που κάνει ο πρωταγωνιστής του επόμενου ηλίθιος και πανηλίθιος, συγγνώμη κιόλας. Ταινιάρα. Στόπερ, όντως. Η πρώτη. Η πρώτη. Μετά ήταν δεν. Όντως, ο Τζιμ Κάρεϊ. Τζιμ Κάρεϊ, δεν είναι. Ναι, ο Τζιμ Κάρεϊ τη Ζάγκρεπ που δίνει αγωνιά στον τερματοφύλακα τον αντίπαλο. Μπράβο στο παιδί. Πέναλτι. 3-3. Γεια σας, πανηγυρίζουμε όλοι στην Ελλάδα για το γκολ. Ενώ ξαναλέω, είναι 3-1 στο 93 το σκορ. Τέλος πάντων, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Δεν θα πούμε καν στον κόπο να πούμε τι έχει σήμερα. Τα είπε ο Σταύρος με τον Μπάμπη νωρίτερα. Έχει 32 παιχνίδια. Πόσα? Έχει ένα κατεβατό. Το ΑΠΟΕΛ μας ενδιαφέρει και ένα κατεβατό παιχνίδι. Ίσως έχει ενδιαφέρον για να καθίσουμε να το δούμε το Gladbach Roma. Δεν μπορώ, φίλε. Και χθες που έβλεπα το. Δεν θα κάνει να δει τώρα, πούμε, να σου πω το. Ολεξάνδρεια από την Ουκρανία με τη Σεντετιέν. Δεν μου αρέσει γενικά. Αλλά τον Gladbach Roma ίσως το Λάτσιο Σέλτικ. Λάτσιο Σέλτικ. Αυτό μπορεί να το δω. Αλλά δεν μου αρέσει να σου πω κάτι. Δεν μου αρέσει καθόλου γερμανικό και ιταλικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή Αγγλία μπορεί να δω. Το γαλλικό το Τσίλιγχαμ. Τσίλιγχαμ Πόρτσμουθ μπορεί να κάτσω να δω. Αυτό το που είναι πάνω κάτω, πάνω κάτω. Αυτό είναι ωραίο ποδόσφαιρο. Το γερμανικό ρε φίλε το θεωρώ πολύ. Και το ιταλικό δεν με εκφράζει καθόλου. Εντάξει, θα κάτσω να δω ένα Γιουβέντους. Καλά, εντάξει. Ίντερ, κάτι τέτοιο. Αλλά εντάξει, δεν έκανε αλλαγή χθες τον Ρονάλντο. Και ήταν λίγο τσατισμένος, κάτι τέτοιο. Και βάζει γκολ στο 92. Εγώ απεχθάνομαι που λες το γαλλικό. Ναι. Το θεωρώ πολύ ξενέρωτο. Τρέχουν όμως. Και... τρέχουν όμως. Είναι λίγο πιο γρήγορα το ιταλικό. Τέλος πάντων. Εντάξει, και τώρα εντάξει, με την γούσταν αυτά. Άλλοι γουστάρουν γαλλικό, δεν γουστάρουν το αγγλικό. Εγώ γουστάρω ελληνικό, φίλε. Προαθληματάρα. Εξαιρετικό. Λοιπόν. Καταρχήν να πούμε, επειδή έχετε στείλει δύο για τις τάπες, τρεις, άρα για να είμαστε δίκαιοι, μέχρι το τρία θέλω έναν από τους τρεις να δώσουμε τις τάπες, φίλε. Το δύο. Ωραία. Ο φίλος, ο Αστέριος Μανδαράς ή Μανδάρας,
Τάπες για το γιο, λέει. Τις τσαλακώνες λοιπόν τις τάπες για το γιο. Ανταποδίδεται με το άλμπουμ. Καλησπέρα, 643 μαζί. Και το άλμπουμ παίρνει. Και τα δύο. Και τις τάπες και το άλμπουμ. Για να βάλει τις τάπες μέσα, ρε φίλε. Πώς θα βάλει το άνθρωπο. Για τον Άρη θα τους μεταφέρω το απόγευμα. Δεν θέλετε έναν. Δεν θέλει να πάει ο κόσμος στο γήπεδο. Δεν θέλει μάλλον. Ή θέλει να πληρώσει για να ενισχυθεί το μπάσκετ. Δεν θέλει κούτρα. Και όμως κάποιοι μου το είπαν αυτό. Πάρ' το αυτό και πάνε με ένα φίλο. Πάρε μια κοπέλα. Ξέρω, τι και εσύ πάρε δύο εισιτήρια. Πάρε και δύο, ναι. Ό,τι θες, ό,τι γουστάρεις. Λοιπόν, παραπέντε είναι. Οπότε νομίζω ότι για μία φορά πρέπει να ικανοποιήσουμε τον κύριο Τσατσαρό. Ναι, αφορήσουμε. Γενικότερα σήμερα στα γύρω-γύρω παιδιά δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Εντάξει, επαναλαμβάνουμε την είδηση για την απώλεια του Γιώργου Καράδαλη, της οικογένειας του Ηρακλή και της δημοσιογραφικής οικογένειας. Έχει βγάλει ανακοίνωση και η ΚΑΕ Ηρακλής. Mm-hmm. Και παράλληλα, βέβαια, σήμερα έφυγε και ο Περικλής Βασιλάκης, νομίζω είναι ευρύτερα γνωστός, ο καθηγητής διαιτησίας και από την παρουσία του την τηλεοπτική, ο οποίος βέβαια τον βλέπαμε κοτσονάτος, δύο μέτρα, παλίκαρος φαινόταν κτλ. Δεν φαινόταν ότι έχει κάποιο πρόβλημα. Αλλά δυστυχώς η κακιά έχουμε όλοι μας περιστατικά που είναι τόσο γρήγορη η εξάπλωση της αρρώστιας. Εντάξει, πραγματικά είναι σοκαριστικό, παιδιά. Έτσι. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστούμε και τους χορηγούς μας. Ότο Καλογεράς, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Σέρβις Ονοπίο Βαφείου ανταλλακτικά με τρία καταστήματα Γρηγορίου Λαμπράκη 27, Εσπερίων 19 και στο 14 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών. otokalogeras.gr. Τον Mr. Gold, την κορυφαία πίτσα στη Θεσσαλονίκη που πλέον εξυπηρετεί και στο κέντρο και δεν έχει μόνο πίτσα. Έχει και μακαρονάδες και σαλάτες και καλτσόνα και πινελί και μουσακά και παστίτσιο και σουφλέ και ριζότο και τα πάντα όλα με ένα τηλεφώνημα στο 62-85-86 και βέβαια DK Toys. Μεταλλικές τάπες με όλους τους αγαπημένους ποδοσφαιριστές τη Super League. Μπορείς να ψάξεις, να βρεις, να ανταλλάξεις με τους φίλους σου μεταλλικές τάπες. Για περισσότερες λεπτομέρειες μπείτε dktoys.gr ή πιο απλά πάντε στο περίπτερο της γειτονιάς ή στο μαγαζί με τα ψηλικά, δηλαδή όλα αυτά τα μαγαζιά που έχουν 24 ώρες και τα λοιπά έχουν τις μεταλλικές τάπες και ζητήστε τις και αν δεν τις έχουν πείτε τους dktoys. Να τις πάρουν, να τις προμηθευτούν. Τα παιδιά θέλουν να ανταλλάξουν. Τι γίνεται. Ναι. Άντε πια. Λοιπόν, ακόμα ο κύριος Τσατσαρός αμέσως τώρα. Μία ακόμα εκπομπή που μοιράζει πολλά δώρα και είναι και πολύ ωραία και πολύ γρήγορη στην επικοινωνία με τον κόσμο. Και καθημερινό σχόλιο από τον Κώστα Βασιλόπουλο. Αργότερα μέσα στην διάρκεια της εκπομπής. Λοιπόν, αυτά. Αύριο πάλι, λίγο μετά τις 12 θα είναι εδώ η Τρόικα.